ίσως ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι θα ανατριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα, θα συγκινηθείτε, θα τα κρίσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής, γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. God sent his son into the world not to condemn it, but that the world may be saved. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε σκοπό να μιλήσουμε για την εορτή της Πεντηκοστής και για το Άγιο Πνεύμα. Πέρα όμως από αυτό που θα σας παρουσιάσω μετά και τον εκλεκτό καλεσμένο, θα ήθελα δυστυχώς και είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε και με άλλα πνεύματα και εννοώ τα πονηρά πνεύματα που στις μέρες μας έντεχνα έρχονται να ταράξουν με χαλκευμένα, κατασκευασμένα γεγονότα και την ηρεμία, αλλά κυρίως να φέρουν ταραχή και σύγχυση στη διάνοια και στην κρίση των ανθρώπων. Θα σας θυμίσω μόνο, πριν αναφέρω το και ένα γεγονός το οποίο συνέβη, ότι πριν ένα χρόνο, περίπου, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα και της Αθήνας, με έναν τόρο ότι παλαιομολογητές κρύβουν τα παιδιά και αν θυμίσει το γεγονός με τα κορίτσια του κ. Γεωργιάδη, αφού αναστάτωσαν όλα τα παλαιομολογητικά μοναστήρια και με επίκεντρο το μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής, μέχρι στα και κάποια δημοσιεύματα έλεγαν ότι μπήκε σε εγγελέας και τα βρήκε μέσα, και με αφορμή αυτό και κάποια άλλα γεγονότα, ουδής μπήκε στον κόπο όταν πλέον ξεφούσκωσε όλη αυτή η παραφιλολογία και θα λέγαμε η δυσυγνωστική εκστρατεία να ζητήσει συγγνώμη. Και γιατί να ζητήσει συγγνώμη άλλωστε αφού ήταν εσκεμμένη. Να πάμε στη δική μου περίπτωση. Πριν ένα χρόνο με κάλεσε η ασφάλεια ότι είχαν καταγγείλει κάποιες κοπέλες ότι τις διεύθυρα, αφού τις διεύθυρα και τις έδωσα γάμο με δηλωμένη θέση ότι είμαι παντρεμένος με 4 παιδιά από αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό έγινε εκ των υστέρων. Όταν πήγα στην ασφάλεια και ζήτησα τα ονόματα, δεν υπήρχαν ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Σταμάτησε και αυτή η υπόθεση. Αλλά είχε και ήδη βγει μια ανακοίνωση ότι ένας πρώην μάγος με δημοσιογραφικό επάγγελμα κτλ. Super B, αποπλάνησε όλες αυτές τις κοπέλες και μάλιστα μετά την αποπλάνηση είχα το θάρρος και τη δυνατότητα να τις στείλω και σε μοναστήρι να μονάσω. Έσβησε και αυτή η υπόθεση. Η λάσπη όμως έπεσε. Τώρα προχτές ένας άγνωστος σε μένα άνθρωπος, χωρίς καν να τον ξέρω, βγήκε σε μια εκπομπή, στην εκπομπή του Αχάια Channel Πρώτο Πλάνο, που την παρουσιάζει ο κύριος Δημήτριος Κυριακόπουλος, και άρχισε να καταγγέλει πρόσωπα και καταστάσεις, και αφού η λάσπη αυτή, και θα αποδείξω και αύριο που είμαι καλεσμένος στην εκπομπή του κύριου Κυριακόπουλου σε Πρώτο Πλάνο 2 και 4, και θέλω να έρθει αυτός ο κύριος, θέλω να έρθει ακριβώς για να δουν σήμερα ποιο είναι το σύγχρονο πρόσωπο του εφιάλτου. Άρχισε λοιπόν, αφού κατήγγειλε όλους αυτούς, να λέει και για μένα ότι καταγγέλλω τον Ευάγγελο Κουτουρμπέλη, ότι εκβιάζει κάποιο πρόσωπο που είναι ανεμένο στην υπόθεση και κάποια γυναίκα, και ελάτε κύριε Κουτουρμπέλη, δείτε μας, απειλήστε μας, χωρίς καν να τον ξέρω ούτε καλημέρα, ούτε τηλεφωνικώς έχουμε επικοινωνήσει. Βέβαια, με προβλημάτισε το γεγονός, κατάλαβα ότι είμαι σε μια στημένη παγίδα, έπρεπε να τρέξω σε στοιχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με αγαπούν και αγαπούν και αυτή την εκπομπή. Είναι αλήθεια ότι έχει πειράξει αυτή η εκπομπή και έχει πειράξει αυτή η εκπομπή γιατί είναι ένα βήμα που αποκαλύπτονται όλες εκείνες οι κρυφές πτυχές κάποιων χώρων και ακριβώς αυτό είναι το επικίνδυνο αυτής της θέσεως, αυτού του βήματος, ότι μιλάει ειλικρινά και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα οποιοδήποτε θέλει να έρθει από αυτή τη θέση και να αντιπαρέλθει αν τυχόν έχουμε ψευτοεπιχειρήματα και επιχειρήματα ή μέσα από ένα διάλογο να παρουσιάσει τις θέσεις του όσο ειλικρινές και αν είναι. Ο κύριος λοιπόν αυτός, αφού κατηγόρησε όλο το παλαιό εορτολόγιο, με όλα και τα εκατανόμαστα τα οποία είπε για όλους τους Μητροπολίτες και φτάνοντας σε μένα και στο πρόσωπο του πνευματικού μου ότι είμαι και εγώ
θα έλεγα, μέσα ενέχομαι σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί υποθάλπτω και το μοναστήρι Ζωδόχου Πηγής και τις βρωμίες του πνευματικού. Έψαξα λοιπόν και αναγκάστηκα πλέον και εγώ νόμικα, αλλά και κυρίως επιχειρηματολογικά να καλυφθώ, γιατί κατάλαβα πλέον, αφού δεν τον γνωρίζω, ότι δεν έχει κάποια αντιπαράθεση, ούτε καλημέρα δεν έχω πει στο πρόσωπό μου, αλλά είναι βαλτός. Μέχρι και στοιχεία όμως, με ιδιόχειρο γράμμα έχω βρει, που ακριβώς ο ίδιος λέει ότι έχει πλάτες. Σήμερα θα δείξω ένα δείγμα της απάντησής μου και αύριο θα πάρει, αν τολμήσει και έρθει, που δεν πιστεύω, και εύχομαι να έρθει, ακριβώς για να διασυρθεί μέσα από τα στοιχεία αυτά που θα πει απάρω σας. Καταρχάς, αυτούς που εξέθεσε και που τους κατήγγειλε ήταν ψεύτης και δεν το ήξερε ούτε ο κύριος, ψεύτης ούτε ο κύριος Κυριακόπουλος. Του είχαν υποβάλει μήνυση όλοι αυτοί, και ο κύριος Παπάδης και ο κύριος Διονύσης Τσούσης και η κυρία Κωνσταντίνα Βουκελάτου και ο Σαμουήλ Χανανία και άλλες μηνύσεις, και μάλιστα πριν την παρουσίαση της εκπομπής, και υπάρχει και για το θέμα αυτό το οποίο λέω στον ημερήσιο δημοσίευμα, μήνυσαν τρεις τον πρώην δόκιμο μοναχό όπως παρουσιαζότανε, με ημερομηνία 5η 16 Μαΐου 1996. Άρα λοιπόν δεν έγιναν εκ των υστέρων που έβγηκε και έλεγε με εκείνο το θράσος, μηνύστε με αν μπορείτε, σαν να είχε στοιχεία. Τον ήδη δηλαδή παρουσιάστηκε και κατήγγειλε τους μηνυτές του, που τον έχουν μηνύσει για συγκοματική δυσφήμιση. Άρα δεν ήταν λοιπόν καταγγελία, αλλά μια σπασμωδική άμυνα κατά συκοφάντησης, που νόμιζε ότι έτσι μπορεί να αποκαταστήσει το όνομά του. Θα δούμε όμως και τη συνέχεια. Μίλησε εξ ονόματος του κυρίου Γεωργίου Κανδυλιώτη. Και πράγματι θορυβήθηκα, βρήκα τον κύριο Κανδυλιώτη και λέω, κύριε Κανδυλιώτη, σας έχω απειλήσει ποτέ εγώ? Βγήκε άλλος εξ ονόματός σας και είπε ότι σας απειλώ, σας αφορίζω. Ακούστε λοιπόν και προς την τριβή του την απάντηση, επιστολή που έδωσε εν υπόγραφη ο κύριος Κανδυλιώτης. Σχετικά λέει με εκπομπή του Αχάια Channel που έγινε χθες και φιλοξένησε τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο αυθόρμητα, θέλω να διευκρινίσω την ατυχή του αναφορά στον κύριο Ευάγγελο Κουτρουμπέλη σε σχέση με μένα, όπως υπονοούσε. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο πριν 10 ημέρες περίπου, του είπα ότι θα ήταν πιο σωστό να σταματήσει και να κοιτάξει την πνευματική του ζωή, γιατί με όλες αυτές τις ενέργειες κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή μας. Ο κύριος Βαγγέλης Κουτρουμπέλης σε καμιά περίπτωση δεν με απείλησε, ούτε με εκβίασε, ούτε μου είπε ότι θα με αφορήσει, αφού άλλωστε δεν είναι ιερέας. Απλά συζήτησα μαζί του μέσα στα πλαίσια της ενορίας μας και με την καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα. Και ο τόνος του και η διάθεσή του ήταν εκτονωτική και συμβιβαστική. Δεν εξουσιοδότησα τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο να με εκπροσωπήσει στο βήμα του Αχάια Channel. Πράγμα που αν ήθελα θα έκανα μόνος μου. Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος ερμηνεύει τα πράγματα όπως του αρέσει και τους δίνει διαστάσεις που δεν υπάρχουν. Ο κύριος Βαγγέλης, όταν λάβει αυτή την επιστολή, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για κάθε νόμιμη χρήση, μετατιμής Γεώργος Κανδυλιώτης. Ο κύριος Συκοφάντης, ο βαλτός Συκοφάντης, ο οποίος έχω επιστολή του που λέει έχω πλάτες και δεν φοβάμαι τίποτα και θα φτάσω μέχρι και το Star και τον κύριο Τριανταφυλόπουλο στο Sky, θα ήθελα αύριο να μας πει λοιπόν, μετά από αυτή τη διάψευση, πώς βγήκε και με κατήγγειλε, όταν το πρόσωπο το οποίο υπερασπιζόταν έρχεται σήμερα και λέει ότι όλα αυτά είναι όχι μόνο νοσηρή φαντασία, αλλά χαλκευμένα και κατασκευασμένα. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος, εάν πράγματι είχε απειληθεί, θα κατέφευγε σαν νόμιμα δικαιώματά του, θα πήγαινε στην αστυνομική διεύθυνση και θα έλεγε ο τάδε κύριε με εκβιάζει, με αφορίζει, με απειλεί, με βρίζει. Λοιπόν, θέλω να πω στον ατυχή αυτόν άνθρωπο, τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να πει, να σπηλώσει πρόσωπα, να δημιουργήσει εντυπώσεις και για το μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής, αλλά και γενικά για τους παλαιομορφολογίτες, αλλά και το συγκεκριμένα στο δικό μου πρόσωπο, όχι ήταν ατυχεστάτη η αναφορά του, αλλά θα ήθελα να του πω ότι μέσα από την αυριανή εκπομπή, με τα στοιχεία που θα παρουσιάσω, που θα τον βγάλω επίσημα ψεύτη, όχι μόνο
στο συγκεκριμένο θέμα του προσώπου μου, αλλά και σε όλη αυτή αναδρομικά την ιστορία που είναι μπλεγμένος, να δούμε πότε λέει αλήθεια, πότε όχι. Διότι πραγματικά θα φανεί ότι ο άνθρωπος αυτός, εσκεμμένα συγκοφαντεί το μοναστήρι της Οδόχου Πηγής και κυρίως της παρατάξης των παλαιμεριτών και το προσωπό μου και όλους. Γιατί ακριβώς όπως λέει σε επιστολή του, έχει πλάτες. Και όσο για πρόσωπα τα οποία ανέχονται, έχω χαρτιά τα οποία αποδεικνύουν τη σχέση του, είναι μάρτυρες που πιστοποιούν ακόμα και την ταυτότητά του. Και αύριο για του τα φυλάω για έκπληξη, για να δούμε τις αντιδράσεις του. Και όσο για κάποια στοιχεία άλλα που είπε, έχω να τον πληροφορήσω ότι ψευδέστατα είπε ότι με κάποιες συνοπτικές διαδικασίες φασιστικού τύπου τον αποπέμψαν. Καταρχάς εδώ πέρα έχω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του αδερφού της επίσημη, αδερφό της Εκκλησίας Ορθόδοξης Χριστιανών, Άγιος Μάρκος Ευγενικός, που αναφέρεται στο πρόσωπό του, το οποίο πάλι θα αναφερθώ αύριο, γιατί άφησε να εννοηθεί ότι έγινε μέσα από την κλίκα του Παπαϊωακήμ. Δεν έγινε από την κλίκα, έγινε από το σύνολο των πιστών και της Γενικής Συνελεύσεως της αδερφότητος. Τώρα, το ότι κατηγόρησε και τον πατήρη Νικόλο Αδημαρά ήταν λογικό. Να φύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί περισσότερα θα πούμε αύριο. Πιστεύω να καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχει μια εκστρατεία κατά συκοφάνηση του παλαιού ορτολογίου, διότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν μέσα από κάποια πράγματα τα οποία μέσα από μια πραγματική και ειλικρινή αντιπαράθεση θα μπορούσαν να αποδείξουν τις θέσεις τους και προσπαθούν με χαλκευμένα γεγονότα, λάσπη και συκοφαντίες, άνθρωποι άσχετοι και άγνωστοι, να δημιουργήσουν κλίμα και εντυπώσεις αρνητικές προς τους συγκεκριμένους χώρους, τους ανθρώπους. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναπτύξω είναι ότι παρουσιάστηκε μια εκπομπή, μια εκπομπή πάλι με στόχο να θίξει το παλαιό ορτολόγιο, να παρουσιάσει τους παλαιμορφολόγους ως σχισματικούς, να πει ότι είναι του κόσμου παρατάξεις, εντάξει, προβλήματα το έχουμε πει υπάρχουν, και μάλιστα με επίκεντρο την παρουσία κάποιων μοναχών, η οποία δεν ήταν ενδεδειγμένη και θα πω, να δημιουργήσουν μείζον κλίμα. Καταρχάς, πρέπει να δούμε το ιστορικό ως έχει. Ο συγκεκριμένος πατήρ Νεκτάριος ήταν με τον νέο. Παρότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα... Με τον νέο ημερολόγιο. Κάποια προβλήματα, επειδή οι γονείς είχαν ενοχλήσει τον οικείο επίσκοπο ή τους επισκόπους να αφήσει τα παιδιά τους, γιατί ήθελαν οι Μητροπολίτες την ησυχία τους, δεν τον κάλυπταν και ακριβώς κατέφυγε σε εκείνο το συγκεκριμένο μοναστήρι που έλεγαν ότι είναι μοναστήρι οι δημοσιογράφοι και οι γονείς, για να μπορέσει να κάνει την πνευματική του πορεία. Είναι γεγονός ότι η παρουσία των μοναχών που έχασαν την ψυχραιμία τους ήταν απαράδεκτη και δεν θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει στάση συγκεκριμένων ανθρώπων και δι' μοναχών. Όμως θα πω το εξής, ότι διάλεξαν οι γονείς, έτσι και εμένα, μια περίοδο που έλειπε ο Μητροπολίτης Κυπριανός στη Σιβηρία και δημιούργησαν γεγονότα, και θα πω ποια είναι τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαιλατούν, καταστρέφουν περιουσίες και μπαίνουν σε ένα πολυτεχνείο ή σε άλλο πανεπιστημιακό χώρο και μιλάνε για πανεπιστημιακό άσυλο. Εκεί κατελήθη το άσυλο του Άβατου, κατελήθηκε το άσυλο της Μονής, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τις ακατανόμαστες, έτσι θα λέγαμε, εικόνες και φράσεις που ξεστομίστηκαν από χίλιοι μοναχών, ας αφήσουμε τους λαϊκούς, οι λαϊκοί είναι αυτοί που είναι, όμως θα πω το εξής. Ο Απόστολος Πέτρος έβγαλε τη μάχαιρα και έκοψε το αυτί. Ο Χριστός δεν τον έδιωξε, παρότι η στάση του Αποστόλου Πέτρου ήταν απαράδεκτη. Γιατί ακριβώς πάντα υπάρχει μετάνοια. Διότι και οι μοναχοί είναι άνθρωποι. Και φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους, εάν ήδη συμπεριφέρθησαν έτσι άπρεπε με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρθησαν, ακόμα και αν είχαν δίκιο που μπήκαν μέσα και τους κατέστρεψαν τον χώρο εκεί με τη βία, τι θα συνέβαινε αν δεν ήταν μοναχοί και ήταν ακόμα λαϊκοί στα σπίτια τους. Αφήνω εσάς να φανταστείτε το κλίμα. Όπως είπα λοιπόν, ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν εδιώχθη από τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον κράτησε. Και αν πολλοί πούν ότι ο Χριστός τον κράτησε τον Απόστολο Πέτρο διότι γνώριζε ως καρδιογνώστης τι θα γίνει ο Πέτρος, θα ανταπαντήσω σε ένα υποθετικό ερώτημα των τηλεθεατών αυτή τη στιγμή, αν το
έχουν αυτό το υποθετικό ερώτημα, ότι ποιος μπορεί να γνωρίζει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι τι θα γίνουν μετά από 10 χρόνια. Και αυτό γιατί. Γιατί ενώ η στάση του ήταν απαράδεκτη, δεν μπορεί κανείς Μητροπολίτης να τους διώξει και να τους αφήσει ελαίο Θεού, επειδή ακριβώς η στάση τους δεν ήταν ενδεδειγμένη. Δεν πάμε να δικαιολογήσουμε τη στάση κάποιων μεμονωμένων γεγονότων και ανθρώπων, διότι τότε θα είμεθα κι εμείς ανειλικρινείς. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε ένα χώρο υπάρχουν και πράγματα τα οποία, ναι, δεν ήταν ενδεδειγμένα. Η Μονή του Αγίου Κυπριανού 37 χρόνια έχει δώσει δείγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχε ένα αποστολή, θα πω κάποια πράγματα. Και το κυριότερο, στα 37 χρόνια ουδέποτε παρουσιάστηκε κάποιο γεγονός. Ο άνθρωπος αυτός πράγματι ανήκει στην Μονή του Αγίου Κυπριανού και όλο το γεγονός έγινε την εποχή που έλειπε ο Μητροπολίτης. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι ακόμα και αν τον απομπέψει ο Μητροπολίτης γι' αυτό, θα ήταν άδικο, διότι είναι σαν να του στερεί τη δυνατότητα να αποκαταστήσει και στον κόσμο, αλλά και απέναντι στο Θεό, την πραγματική στάση μετανοίας. Όσον αφορά για το μοναστήρι, είναι γνωστός ο χώρος. Πάνω από 700 άτομα, προτεστάντες, καθολικοί, ακόμα και βουδιστές και μωαμεθανοί, έχουν γυρίσει στον χώρο της Ορθοδοξίας. Όσον αφορά για τον κύριο, για τον σεβασμιότατο που βγήκε στην εκπομπή, τον κύριο Βικέντιο, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιαστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος των παλαιομερικτών, έχω να πω καταρχάς ότι ο κύριος Βικέντιος είναι απομονωμένος. Και κακώς ο κύριος Σταθμιλόπουλος δεν έψαξε να δει τελικά ποια είναι όλη η ιστορία των παλαιομερικτών. Διότι εκμεταλλεύτηκε την παρούσα φάση και παρουσιάστηκε ως ο πραγματικός και νόμιμος Μητροπολίτης των Παλαιομερικτών, θέλοντας να υπερκεράσει ακόμα και άλλους εκπροσώπους άλλων συνόδων και με ιστορική προέλευση και χρόνο πολύ περισσότερο από αυτόν και θα λέγαμε εκκλησιολογική τοποθέτηση άλλων εποχών. Με την έννοια ότι έχουν ιστορία στον χώρο του παλιού ορτολογίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η Εκκλησία των ενισταμένων, που έτσι με έναν περιφρονητικό τρόπο έλεγε, είναι η μόνη Εκκλησία, σεβασμιότατε Βικέντη, διότι ο κόσμος δεν ξέρει να ψεύδεστε, η οποία έχει εκκλησιολογική κοινωνία και με την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς και με τους ΓΟΧ Ρουμανίας και με τους ΓΟΧ Βουλγαρίας και με όλους τους ΓΟΧ που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Και κακώς και ψευδέστατα εκμεταλλευτεί κανένα γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο, είτε, για να παρουσιαστείτε ως πρόσωπος όλων των παλαιομερικτών και μάλιστα να πείτε εσείς ότι για να χειροτονήσετε κάποιον ζητάτε και την κατάθεση των γονέων. Τώρα πού τους βρήκατε τους κανόνες αυτούς που πράγματι πρέπει να συνηγορούν οι γονείς για να γίνει ιερέας κάποιος ή μοναχός, αυτό είναι μια προσωπική σας εκτίμηση και όταν κληθείτε απαντήστε με το δικό σας εκκλησιολογικό και νομοκανονολογικό τρόπο. Αυτά τα λίγα θα μας δοθεί ευκαιρία, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Γιατί έχω και φιλοξενούμενο, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση, διότι το θέμα είναι σήμερα το Άγιο Πνεύμα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να απαντούμε και στα πονηρά πνεύματα και για την εορτή της Πεντηκοστής που γιορτάσαμε χτες. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και πάλι σήμερα μαζί. Συγχωρέστε με για τον χρόνο που κατασπατάλησα από τη σημερινή σας παρουσία, αλλά έχει ξεκινήσει ένας διωγμός κάτω των παλαιομερικτών. Είναι γνωστή η προδοσία της Ορθοδοξίας και την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσω όλα τα ντοκουμέντα της προδοσίας της Ορθοδοξίας από κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι ακριβώς θέλουν να εκτοπίσουν τους ζηλωτάς, γιατί είναι μια φωνή διαμαρτυρίας και είναι εμπόδιο προς την Ένωση. Και όσο για την αναφορά του κ. Πανώτη στην εκπομπή της συγκεκριμένη, ότι είναι κατασκεύασμα των παλαιομερολογητών ο οικουμενισμός, εδώ θα παρουσιάσω και το κουμέντα, αλλά κύριε Πανώτη, γιατί έχετε μάθει να ψεύδεστε ασυστόλος, θα παρουσιάσω σε εκπομπές τις υπογραφές των Μητροπολιτών για την Ένωση με τους Μονοφυσίτες. Τι ακριβώς ψηφίσατε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και άλλα πράγματα τα οποία σας φυλάω για έκπληξη, για να μάθει ο λαός του Θεού, όπως θέλετε να τον ορίζετε και εμείς, αλλά και εσείς, διότι εσείς θέλετε να λέγεστε ότι είστε η μόνη Εκκλησία και όλοι οι άλλοι είναι καθυρημένοι, αιρετικοί, άνευ αποστολικής διαδοχής και τα τι αυτά, και ότι είναι φαντασία μας ο οικουμενισμός.
Μακάρι να τα φαντασία μας και μακάρι να είμαστε εμείς οι σχισματικοί που είχαμε άδικο και η Εκκλησία να οδηγεί το εκεί που έπρεπε να οδηγηθεί. Αλλά δυστυχώς δεν είναι από εκεί μας φαντασίας μας οικουμενισμός. Είναι μια πανέρεση που με προτεργάτη εσάς πολλά χρόνια πριν έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ψευτοένωση των εκκλησιών. Κύριε Σεντρόπουλε, συγγνώμη αν σας τάραξε, έβγαλα έξω το κλίμα της ημέρας. Όχι, δεν πρέπει να ζητείτε συγγνώμη, διότι δεν κάνατε κανένα σφάλμα. Εφόσον εξαπελήθησαν κατηγορίες εναντίον σας, σύμφωνα με τη γραφή και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Πατέρων, έπρεπε να απολογηθείτε και απολογηθήκατε τώρα εν μέρη. Και χαίρομαι αύριο, ότι άκουσα, αύριο θα έχω συγκεκριμένη ότι αύριο θα απολογηθείτε εν εκτάσει. Ναι, στο Αχάι Τσάνε, στην εκπομπή την ίδια που μου καταγγέλθηκα. Για να πρέπει μπορέσω... να είμαι θα έτοιμη, λέγει η γραφή, να δίδουμε λόγων παντί το ετούντι ημάς λόγων. Σε οποιονδήποτε μας ζητεί λόγων. Και είναι θέμα αρχών να απολογούμεθα όταν κατηγορούμεθα. Όταν δεν κατηγορούμεθα. Μα σας λέω, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία. Όταν δεν κατηγορούμεθα για δημοσίως και δημοσίως πρέπει να απολογούμεθα. Μάλιστα. Και είναι και περιπτώσεις που πρέπει να γίνονται μηνύσεις αυτοί οι οποίοι είναι δινείς οικοφάντες να μπαίνουν εντός και επί τα αυτά μέσα στη φυλακή. Γράφηκε σε επιστολή. Έχω πλάτες, λέει, και δεν φοβάμαι. Έχει για πλάτες. Για να συμμορφώνεται. Να μας αναφέρει τις πλάτες που έχει. Με το να λέω ότι έχει πλάτες, σημαίνει μάλλον ότι είναι βαλτός, εγκάθετος. Λέει, αν πάψετε, οι δύο χέρια επιστολή θα παρουσιάσω. Αν πάψετε εδώ, θα πάψω και εγώ. Αν όχι, θα βρεθείτε προεκπλήξεων. Έχω τέτοιες πλάτες πίσω μου που θα σας συνετίσω. Μιλάμε, καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε και απειλές. Βέβαια δεν είναι προς εμένα, είναι προς την μονή της Οδόχου Πηγής. Εκβιάζει ο άνθρωπος. Κύριε Κοτρομπέλη, εάν είχαν οι εχθροί σας κάποιο σοβαρό στοιχείο εις βάρος σας, δεν θα ήσασταν εδώ αυτή την ώρα, θα ήσασταν στο φρέσκο, στο πειθαρχείο, στη φυλακή θα είσαστε. Προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, άνθρωποι που ούτε τους ξέρω, ούτε καν τους έχω δει ποτέ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ και κάνω μαζί σας εκπομπές, διότι εκτιμώ στο πρόσωπό σας ένα θαύμα από τα μεγαλύτερα θαύματα, ότι ο Χριστός σας άρπαξε μέσα από το σατανισμό και σας έκαμε ένα ζηλωτή ορθόδοξο χριστιανό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είστε παλαιοημερολογίτες όπως εγώ είμαι νέοημερολογίτες, αλλά μεταξύ παλαιού και νέου ημερολογίου διαφορά πίστεως δεν υπάρχει. Ορθόδοξα πιστεύετε εσείς, ορθόδοξα πιστεύουμε και εμείς. Κατηγορούμεθα και για την αποστολική διαδοχή μας. Έχω εδώ όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς ότι οι χειροτονίες των παλαιομελητών είναι έγκυρες. Η και παράταξη μάλιστα... στην οποία υπάγεστε, γιατί είναι ένα θλιβερό φαινόμενο που κι εσείς προβλήματα έχουμε, το αναγνωρίζετε βεβαίως. Ότι το παλαιομερολογητικό κίνημα που είναι ένα φρένο κατά του οικουμενισμού δυστυχώς έχει διασπαστεί σε 7 νομίζω παρατάξεις. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω ένα ερώτημα. 4 είναι οι κύριες παρατάξεις. Σημαντικό ερώτημα. Μάλιστα. Η παράταξη στην οποία ανήκετε εσείς ως παλιομερολογίτες δέχεται τα μυστήρια ημών των νεομερολογητών. Το έχω πει επίσημα αυτό, ότι η Εκκλησία είναι μία σχισματική ενδυνάμενη ενεργεία. Τα δέχεται. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι η παράταξή σας αναγνωρίζεται από την Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Και έχει και κοινωνία. Και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς είναι η μόνη εκκλησία η οποία είναι τελείως αμόλυντη από το μικρόβιο του οικουμενισμού. Ο δε κύριος Πανώτης που αναφέρατε, ο θεολόγος, είναι μεγάλος οικουμενιστής. Είναι κατασκεύασμα, λέει, και φαντασία μας ο οικουμενισμός. Λοιπόν, δεν είναι κατασκεύασμα και φαντασία των παλιμερολογητών ο οικουμενισμός. Είναι δυστυχώς κατασκεύασμα σκοτεινών ανθρώπων και άρχισε αυτό το κατασκεύασμα από την περιβόητη εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1920. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχώς αδίστακτοι σκοτεινοί άνθρωποι βαίνουν ολοταχώς προς ψευδοένωση. Προσέξτε, όλοι θέλουν να κατηγορήσουν για κρυπτό παλιοημερολογήτη. Λοιπόν, εγώ είμαι νεοημερολογήτης, δεν είμαι παλιοημερολογήτης
και έχω τη συνείδηση ότι είμαι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, της επισήμου Εκκλησίας, λοιπόν, και όχι αφορισμένων όπως με κατηγορούν μερικοί, οι οποίοι κατά τους κανόνας είναι αφορισμένοι. Έβγαλε εγκύκλιο εναντίον μου, το αναφέραμε την άλλη φορά, ο Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος. Έπειτα από 2,5 χρόνια μετά τον αφορισμό μου, έβγαλε εγκύκλιο προς τους ιερείς να μην με δέχονται στο κήρυγμα και να μην με δέχονται στη Θεία Κοινωνία. Ε, λοιπόν, λέω και καταγγέλω επισήμως ότι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, ο Μητροπολίτης Πατρών, διότι επεδίωξε, έφαγε τα λιθάρια να μετατεθεί από την πτωχή Μητρόπολη των Ζυχνών στην πλουσία Μητρόπολη των Πατρών και να αποκτήσει χρήματα όπως καταγγέλθηκε και δεν διαψεύστηκε, λοιπόν, ότι έχει αποκτήσει χρήματα της τάξης των δισεκατομμυρίων ετών, είναι καθυρημένος, είναι αφορισμένος και αναθεματισμένος και δεν πρέπει να κοινωνήσει ούτε στο θάνατό του. Αυτό λένε οι ιεροί κανόνες. Είναι φιλάργυρος χειρότερα από τον Ιούδα, διότι ο Ιούδας ένα ευτελές τίμημα δέχτηκε, 30 αργύρια, και επειδή είχε και λίγο φιλότιμο τα επέστρεψε και τα πέταξε. Ετούτος έχει σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο στην Εθνική Τράπεζα και μιλάει στην ανέδεια να μιλάει για ανθρώπους που κηρύττουν δωρεάν το Ευαγγέλιο. 40 χρόνια κηρύττουν δωρεάν το Ευαγγέλιο. Τροπή σε αυτόν τον επίσκοπο. Τέτοιοι επίσκοποι είναι συμφορά για την Εκκλησία. Και όσοι τους υποστηρίζουν είναι δούλοι και δουλοπρεπείς. Και είναι και αυτή η συμφορά για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας παπάς, ένας ιεροκήρυκας, άντρας, πραγματικός άντρας να τον ελέγξει. Να του πει ούτε έξες τι συνθησαυρίζει. Εδώ το Ευαγγέλιο λέει για απλοϊκούς ανθρώπους. Μη θησαυρίζεται επί της γης. Και αυτός ο Κύριος ζει για να θησαυρίζει. Επειδή μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν για τον αφορισμό σας, θα ήθελα να πείτε τους λόγους, γιατί πήρε ένα τηλεφώνημα. Και ξέρετε τι έχει πει αυτός στο παρελθόν ο κύριος αυτός, ο δέσποντας αυτός, ο κούφος αυτός άνθρωπος, που πέρα από τον πόη του δεν έχει καμιά αξία και από τη μουσική του, που έσφαξε 12 τιμίους Μητροπολίτες, ότι το Άγιο Πνεύμα, λέει, εξετίμησε τα πολύτιμα προσόντα του και τον πήρε από τη Ζύχνη και τον έφερε εδώ στην Πάτρα για να πλουτίζει και να θησαυρίζει. Έδωκε τέτοιο παράδειγμα ο Απόστολος Ανδρέας να πλουτίζουν και να θησαυρίζουν οι επίσκοποι, και θα συνεχίσω τον αγώνα εναντίον του, διότι εγώ αφορίστηκα για την πίστη, διότι υπεστήριξα το πρόσωπο του Χριστού, την Ορθοδοξία, την Αγία Γραφή. Δεν αφορίστηκα για καμιά άτιμη πράξη. Αυτός κάνει άτιμη πράξη διότι θησαυρίζει εις βάρος του πιστού λαού. Είπε κάποιος τηλεθεατής την προηγούμενη φορά, και θα πούμε και άλλα στο μέλλον, το συγκεκριμένο θέμα, ότι λέει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, όταν έκανε όλα αυτά και που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, και αντί να τον εγκαλέσει στην τάξη ή να τον καλέσει σε απολογία, εκκινήθη εναντίον σας και εναντίον κάποιων άλλων. Έβγαλε την εγκύκλιο για να αρέσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και είπε κάποιος τηλεθεατής, έχει την ανόητη φιλοδοξία ο πατρών που δεν μπορεί να μαζέψει τα πόδια του, έχει γεράσει, έχει την ανόητη φιλοδοξία να μας γίνει και αρχιεπίσκοπος. Για νεκροθάφτης έκανε, όχι αρχιεπίσκοπος. Είπε ότι για να γίνει αυτό, να τον χαίρονται οι παπάδες, τον πατρόπι τον ανέχονται. Ότι ο Κωνσταντινούπολος ο Πατριάρχης πρέπει κάπου να τον κρατάει ο Χαριανάκης, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να συμβαστεί. Θα λεχθούν και πολλά στο μέλλον. Μάλιστα. Πάντως γεγονός έκανα είναι, έκανα υπομονή 2,5 χρόνια μέχρι σήμερα. Από εδώ και πέρα το ηφαίστειο Βεζούβιος θα εκραγεί. Θα εκραγεί, δεν μπορούμε, αγαπητέ, κρευγαλαίες αδικίες εκκλησία να τις ανεχόμεθα. Είναι θα πέσει λάβα πάνω στα κεφάλια τους. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και δυστυχώς πραγματικά αυτοί που δεν γνωρίζουν τα θέματα νομίζουν ότι πρόκειται για προσωπικά θέματα. Ενώ είναι για θέματα πίστεως. Δεν είναι προσωπικά θέματα. Είναι για θέματα πίστεως. Δεν είναι για μπέλια και για χωράφια. Ακριβώς. Δεν είναι για θέματα πίστεως. Εδώ μιλάμε ότι βλαστημάται και υβρίζει το πρόσωπο του Χριστού και μάλιστα παραβιάζονται συστηματικά οι κανόνες. Αν είχε ίχνος πίστεως και ψευδίας ο πατρόν, έπρεπε να ελέγξει τον Αυστραλίας, που κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός, όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης και ο Σκορτσέζε,
πόρνος δηλαδή. Και κατώτερος από τον πατέρα, ότι λένε χιλιαστέ. Με ειδοποιούν, ναι. Κύριε Σιδηρόπουλο. Και ότι η εγγραφή είναι παραμύθι. Συγγνώμη για λίγο, να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα προχωρήσουμε και για το θέμα και για αυτό το θέμα το οποίο αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Προσωπικά μας αφορούν, εφόσον πρέπει να αμυνθούμε σε μια εκστρατεία εναντίον μας, η οποία δεν είναι τυχαία, αλλά εσκεμμένη και μέθα και αναγκασμένη, πολύ περισσότερο όταν οι κοινείς συκοφάντες λασπολογούν ασύστολα και ταυτόχρονα προσπαθούν να πείσουν με όλα εκείνα τα ψευδή επιχείρηματα, είτε εκμεταλλευόμενη την άγνοια του κόσμου, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται, ή γιατί πραγματικά νομίζουν ότι αυτές οι παρουσίες ως επιχείρηματα μπορούν να πείσουν. Και μάλιστα δεν είναι τυχαία, κύριε Σωτηρόπουλο, θα σας ρωτήσω, παρουσιάζεται σταθερά ο κύριος Χατζηφώτης και ο κύριος Μουστάκης ως ειδικοί, και αφού πλέον λένε ότι πάλι μου λέγεις δεν έχουν χειροτονίες, δεν έχουν μυστήρια, δεν είναι τίποτα, αυτοί που αγκαλιάζουν με στοργή και αγάπη και τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς, οι οποίοι να γνωρίζουν επίσημα, όπως και εδώ η Μητρόπολη, ξέρει ότι κάνει μεικτούς γάμους, έχει δώσει έτσι άδεια. Όλοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μόνο οι παλιπρολογίες δεν είναι. Λοιπόν, για τον κύριο Χατζηφώτη, ο οποίος, ξέρετε, μου κάνει και το εξής. Με ενεργεία μάγο βγήκε στην εκπομπή του κύριου Μικρούτσικου. Με ενμετανία μάγο δεν ήθελε να βγει. Απεχώρησε. Λοιπόν, θα αποχωρούσαμε, αλλά πριν θα αποχωρήσει. Και για τον κύριο Μουστάκη, ναι. Πρέπει να διαγράψει τον Άγιο Κυπριανό από το αγιολόγιο της Εκκλησίας, γιατί ο Άγιος Κυπριανός μάγος ήταν και μετανόησε και έγινε Άγιος. Λοιπόν, αφού δεν δέχεται τους ερμετανία μάγους... Τους ενεργεία δέχεται. Λοιπόν, τους ενεργεία πρέπει να συντελέσει, να διαγραφεί από το αγιολόγιο ο πρώην μάγος, ο Άγιος Κυπριανός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλατε να ρωτήσετε, έτσι, κύριε. Αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν, γιατί ο κόσμος είναι σε μια σύγχυση. Αυτή τη στιγμή σου λέει ο κύριος Χατζηφώτης. Και εκπροσωπεί ο κύριος Χατζηφώτης. Και ο κύριος Μουστάκης. Και ο κύριος Μουστάκης. Άλλοτε παρουσιάζει ως κοινωνιολόγος, άλλοτε ως ιδεολόγος. Και εκπροσωπεί ο κύριος Χατζηφώτης. Εκπροσωπεί τον εαυτό του, τη φιλαυτία του, το υλικό του συμφέρον. Και ο λόγος του έχει τόση βαρύτητα όσο έχει και το σώμα του, ο όγκος του. Λοιπόν, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος κάποτε τον πατρόν. Τι ιδέα έχεις για τον Σωτηρόπουλο? Μεταξύ μας, είπε, εδώ που τα λέμε. Εάν υπήρχαν 10-15 θεολόγοι σαν τον κύριο Σωτηρόπουλο, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση της Ελλάδος. Εγώ δεν έχω μεγάλο φρόνημα για τον εαυτό μου, ο Θεός ξέρει. Αλλά αυτός εξέφρασε μεγάλη ιδέα για μένα. Αν υπήρχαν 15, λέει, θεολόγοι σαν τον κύριο Σωτηρόπουλο, θα ήταν πολύ ανώτερη η κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Χατζηφώτης, όταν έδωκε συνέντευξη με την Πιπηλή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών, δημόσια, και τον ρώτησε η Πιπηλή, η δημοσιογράφος, γιατί αφορίστηκε ο Σωτηρόπουλος, ο ίδιος αυτός ο ψεύτης, τι είπε? Για λόγους δογματικούς, ότι είμαι αιρετικός δηλαδή. Πω, μάλιστα. Αυτά λέγονται παλιανθρωπιές. Μάλιστα. Παλιανθρωπιές. Και το καταγγέλω από αυτή τη θέση. Και να έρθει να κάνουμε διάλογο. Δεν έρχονται εκεί. Ως προς τον άλλον. Και εγώ καλέσει κάτι παράλληλο. Ως προς τον άλλον, τον κοινωνιολόγο όπως παρουσιάζεται. Και μάλιστα. Και θεολόγο τον Γιώργο Μουστάκη. Αυτός είναι ο όργανο των εχθρών της Εκκλησίας, των επιστρατεύων μαρξιστέ, κομμουνιστέ, άθεοι, και τον παρουσιάζουν στα κανάλια για να βάλει εναντίον των οργανώσεων, εναντίον παντός ευσεβούς και σεμνούς στοιχείου. Και σας αναφέρω ένα μόνον, ότι πολέμησε αγρίως τον Φλωρίνης, τον καλύτερο επίσκοπο που έχουμε, και πήγα και έκανα ομιλία και τον προκάλεσα, λοιπόν, και δεν μπόρεσε να επανέλθει να απαντήσει σε κανένα από τα επιχειρήματα με τα οποία τον ανέτρεψα. Να σας πω ένα μόνο για να δείτε ότι είναι αιρετικός. Έγραψε ο Μουστάκης ότι αυτό που γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ένα λαμπρό αστέρι οδήγησε τους μάγους από την Ανατολή στο Χριστό, αυτό είναι παραμύθι, έγραψε. Μάλιστα. Δεν παραδέχεται την Αγία Γραφή. Δεν είναι θεολόγος, είναι άθεος, αιρετικός, άπιστος, και γι' αυτό τον επιστρατεύουν οι άθεοι. Γι' αυτό μισούν πάντο ευσεβές. Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, όταν το συνάντησα, του είχα πει παλαιότερα, γόνι που δεν κλείνει κόπεται, του συνέβη ένα τύχημα και ο ίδιος με είχε συναντήσει και λέει κάτι που δεν μου πει μια κουβέντα και πραγματικά είδα στη ζωή μου ότι τα είχε βαρύνουσα σημασία. Αλλά δυστυχώς λυπούμε που το λέω. Δεν χαιρόμαστε που του συνέβη το ατύχημα. Λυπούμε που είναι αιρετικός και θα πάει στην κόλαση.
Λοιπόν, που το λέω, αλλά θέλω. Και λέει ψέματα και συκοφαντή. Πραγματικά να δει την ορθόδοξη παράδοση, και βέβαια έχω πει και εγώ από αυτή τη θέση, ότι βέβαια δεν σώζομαι μόνο ως παραδοσιακή, δηλαδή με την παράδοση, θα πρέπει να ακολουθούμε και τις εντολές του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να περιφερνούμε και την παράδοση. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ορθή πίστη και ορθοπραξία. Τα πουλιά πετούν με δυο φτερούγες, κύριε Κουτρουμπέλη. Άμα κόψουμε από ένα πουλί τη μια φτερούγα, δεν μπορεί να πετάξει. Λοιπόν, και ο χριστιανός για να πετάξει και να φτάσει στον ουρανό, χρειάζεται δυο φτερούγες, ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ξέρετε τι κάνουν, παρουσιάζονται ως κανονικοί. Εμείς είμαστε της κανονικής εκκλησίας, εμείς είμαστε της εκκλησίας. Εμείς και νομοποιούν τα ψέματα. Είναι του εαυτού τους και του πορτοφολιού τους. Και κατηγορούν αυτούς που κηρύττουν δωρεάν το Ευαγγέλιο. Και κανονικό. Εδώ θα ήθελα παρακαλώ παρεθέσεις. Κανονική εκκλησία δεν είναι η εκκλησία που προσωτομεί το λόγο της αληθείας. Τέτοιοι άνθρωποι, σαν το Μουστάκι και σαν το Χατζηφώτη, είναι που φώναζαν μαζί με τους αρχιερείς στο πρετόριο του Καϊάφα, μαζί με το σεβασμιότατο Καϊάφα, να εκφραστώ έτσι, και με το σεβασμιότατο Άννα, φώναζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν και απόλυσον τον Βαραβάν». Διότι ο Χριστός είχε σηκώσει μαστίγιο και είχε κυνηγήσει τους εμπόρους τύπου Νικοδήμου Πατρών. Και είπε «Κάνετε τον οίκον του προσευχής, τον οίκον του Πατρών μου, οίκον εμπορίου, όπως τον έκανε ο Νικόδημος Πατρών». Θα επανέλθω κάποια στιγμή, αλλά μπούμε και στο κυρίως θέμα, έτσι να οικοδομήσουμε και θα πούμε περισσότερα για αν δεν ανακαλέσει την επέσχυντη εγκύκλιο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι το πάνε να ευχαριστούμε τον Χριστό και στους ανθρώπους. Δεν με στοιχίζει τίποτε η εγκύκλιο. Ακούστε, η εγκύκλιο ως του δεν μου στοιχίζει τίποτε. Διότι εγώ δεν διώκομαι για καμιά άτιμη πράξη. Διώκομαι διότι είχα το θάρρος που δεν είχε ο δέσποτας αυτός να υπερασπίσω το Χριστό που λέει ότι αντιπροσωπεύει, αλλά αντιπροσωπεύει το Μαμονά. Πάντως ακόμα και προφητικά, αν υπήρχε μια προφητεία που να έλεγε ότι θα ερχόταν... Είναι ανυπόφορη, συγγνώμη κύριε Κουτρουμπέλη. Πολλοί δεσποτάδες κατήντησαν ανυπόφοροι, όπως ο Άννας και ο Καϊάφας. Όπως αυτοί που δίωξαν τον Αθανάσιο και τον Χρυσόστομο και ανάγκασαν τον Χρυσόστομο να πει «Δεν φοβήθηκα τίποτε όσο τους επισκόπους εκτός από λίγους». Θυμίζω τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που είπε «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι των πάντων». Να είμαστε ευχαριστημένοι, έχουμε ακόμη λίγους καλούς δεσποτάδες και αρκετούς καλούς παπάδες. Αλλά δεν έχουμε θαραλέους ανθρώπους. Να σηκωθεί ένας παπάς, ένας ιεροκήρυκας των πατρών της αποστολικής αυτής πόλεως και να πει «Ουκ εξεστήσει Νικόδημε, θησαυρίζειν και πλουτίζειν και διώκειν και εκθρονίζειν δικαίους ανθρώπους και αφορίζειν». Και κάτι άλλο θα πω, βέβαια εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Παραλαχάκη, ο οποίος έχει αυτή την εκπομπή και έχει δώσει αυτό το βήμα και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αλλά θα πω και κάτι άλλο, Κισόπουλε. Πολλοί θα προσπαθήσουν και ήδη έχουν προσπαθήσει να κόψουν αυτή την εκπομπή. Εγώ θα πω πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζουν πολλοί ότι αν κόψουν αυτή την εκπομπή θα σταματήσουν κάποιες φωνές. Τους πληροφορώ ότι ακόμα κι αν πέρα από τις ευχαριστίες και στα πρόσωπα όπως ο κ. Βαρδαρχάκης και άλλους που βοηθούν αυτή την εκπομπή να υπάρχει, για να ακούγεται αλήθεια όχι μεμονωμένα αλλά προς όλες τις καταθέσεις και από όλους. Για να δικούμε κανένα να μας μηνύσουν και να μας βάλουν στις φυλακές. Εγώ θα ήθελα να με μηνύσουν. Να καταλήξουμε στα δικαστήρια να πούμε περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Και να πω το εξής, ότι ακόμα κι αν κατάφεραν ή καταφέρουν να κλείσουν αυτή την εκπομπή, θα και οι λύθοι και κλάξονται. Είναι τόσα κανάλια. Ο Θεός αν θέλει, και το χάρισμα σταυματουργίας μπορεί να χαρίσει αυτόν που θέλει, να ανασταίνει νεκρούς για να πηγαίνει να το βλέπει ο κόσμος και να μιλάει. Να πω ένα λόγο. Πιστεύουμε στην αφέλειά τους ότι αν σταματήσουν. Ότι οι ένοχοι δεσποτάδες και μερικοί ένοχοι παπάδες και μερικά παράσιτα των Μητροπόλεων στενοχωρούνται από την εκπομπή. Αλλά οι κοσμικοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλη σχέση με την Εκκλησία, ευχαριστούνται από αυτή την εκπομπή γιατί έχουν περισσότερο αίσθημα δικαίου από τους δεσποτάδες και από τους παπάδες τους ενόχους. Έχουν περισσότερο αίσθημα δικαίου, μάλιστα. Και ευχαριστούνται όταν ακούονται ορισμένες αλήθειες. Και είναι μερικοί χαζοχριστιανοί
οι οποίοι λένε μην τα λέτε αυτά, είναι σκάνδαλο. Να αφήσουμε ασύντοτους και ανεξέλεγκτους τους δεσποτάδες να μας ποδοπατούν, να ποδοπατούν τα πάντα, να διαλύσουν την εκκλησία, την νεότητα, λοιπόν, για να μην γίνει λέει σκάνδαλο. Ο αδίκως σκανδαλιζόμενος σκανδαλιζέστο. Ο Άγιος Χρυσόστομος είπε τα δημοσία λεγόμενα και πρατώμενα και σκανδαλίζοντα των λαών, αυτά και δημοσίως ελέγχονται. Το επαναλαμβάνω, το είπε ο Χρυσόστομος. Τα δημοσίως λεγόμενα και πρατώμενα και σκανδαλίζοντα των λαών πρέπει και δημοσίως να ελέγχονται. Και ο Παύλος είπε μάλλον να ελέγχεται τους σκοτεινούς ανθρώπους και τα σκοτεινά έργα, και στον επίσκοπο Τιμόθεο παρήγγειλε τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, δημοσία έλεγχε, για να πέσει φόβος και στους άλλους. Κύριε Σωτηρόπουλο, και μια τελευταία ερώτηση και να μπούμε στο θέμα. Συγχωρέστε μας, σας φέρνω σε δύσκολη θέση, θα απαντήσετε ειλικρινά, χωρίς δέσμευση. Επειδή ακούγονται οι απόψεις των θεολόγων και επειδή είστε θεολόγος και ένας θεολόγος που πραγματικά δεν θα μας περιέψω, γνωστός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και ο κόσμος έχει γνώση και κρίνει, ο πνευματικός κόσμος, όχι αδαής κόσμος. Εμένα με θεωρείτε σχισματικό, κύριε Σωτηρόπουλε. Θα ήθελα μια ελεύθερη γνώμη, χωρίς να σας πειράξω. Και να μου το πείτε ευθέως. Θα σου απαντήσω, κύριε Κουτρουμπέλη. Γιατί ξέρετε, είδε, λέει ένας αφορισμένος και ένας σχισματικός, λέει, μιλάνε στην τηλεόραση. Μην τους ακούτε. Μην τους βλέπετε. Είδες τι σε ρώτησα προηγουμένως. Μάλιστα. Εάν παραδέχεσαι τα μυστήρια των ημερολογητών. Είναι γνωστέ θέσει του Μητροπολίτου Ροπού και φίλη στην Πυραμίδα. Και το Ρώσο Διασπορά. Εάν μου έλεγε ότι τα μυστήρια τη Εκκλησία μα, τις εκκλησίες με το νέο ημερολόγιο είναι άκυρα, θα σου έλεγα είσαι αιρετικός, απαράδεκτος. Επειδή βλασφημό το πνεύμα του Άγιου. Ναι, βλάσφημος του Αγίου Πνεύματος και δεν θα κάναμε μαζί εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, προτού έρθω εδώ, ρώτησα εάν παραδέχεσαι τα μυστήρια και αν ανήκει σε παράταξη που παραδέχεται τα μυστήρια, εσύ δε ο ίδιος ομολόγησες ότι υπάρχουν σφάλματα, λατώματα, λόξεις και πετριές σε πολλές παλιωμερολογητικές κεφαλές. Έχουμε προβλήματα, λοιπόν, είναι γεγονός. Είναι θέμα αντιμετώπιση των μυστηρίων. Ναι. Εκείνο το οποίο είναι το σπουδαίο είναι ότι η πίστη είναι η ίδια, είτε με το παλιό είτε με το νέο. Τα δόγματα είναι τα ίδια. Δεν έπρεπε να γίνει η αλλαγή του ημερολογίου μονομερός. Και πραξικοπαματικά, το ξέρω. Και πραξικοπαματικά, διότι επέφερε. Η μασονία το κατάφερε. Οι μασόνοι το επέφεραν. Και επειδή λες τώρα περί μασονίας. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Ότι ήταν μασόνος. Να απευθυνθώ εδώ στον Μητροπολίτη Πατρών, τον Μέγαν και τον Πολύν εν φιλαργυρία. Λοιπόν, αυτόν που είχε το θράσος να βγάλει εγκύκλιο εναντίον ενός ταπεινού εργάτου του Ευαγγελίου, του Σωτηρόπουλου που δεν έχει καμιά κοσμική δύναμη. Εδώ υπάρχουν μασονικές στοές εδώ στην Πάτρα. Τόλμησε να βγάλει εγκύκλιο εναντίον μασόνων. Υπάρχουν πολιτικοί που έκαναν αντιχρίστους νόμους. Αποποινικοποίησαν τη μοιχεία, νομοθέτησαν συνενετικό διαζύγιο. Λοιπόν, νομοθέτησαν εκτρώσεις φόνους. Έβγαλε καμιά εγκύκλιο εναντίον αυτών. Αφόρησε κανέναν. Τέτοιους δεσποτάδες δεν τους παραδεχόμαστε, μόνο τα μυστήρια είναι έγκυρα από τα χέρια τους. Τίποτε άλλο δεν παραδεχόμαστε από αυτούς. Μάλιστα. Α, και κάτι άλλο προς αποκάλυψη αλήθειας. Το είπα πάλι ότι όλοι οι παλιμπροήδες, επειδή να μην λένε ψέματα αυτοί που βγαίνουν, έχουν χειροτονία πέρα από τις θέσεις οι οποίες διαφέρουν. Έτσι. Χειροτονίες από τον Ακάκιο. Είναι από τις Ρώσεις Διασποράς. Αυτό είναι. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Όχι, απλώς το λέω. Θα συζητήσουμε μια φορά, κύριε. Εγώ έχω καλέσει και εκπροσώπους της Εκκλησίας. Δεν είδα ποτέ το εκκλησιολογικό θέμα. Σας εκτιμώ, διότι σας πήρε ο Θεός μέσα από τον σατανισμό και είστε ένας ζηλωτής ορθόδοξος που περιοδεύεται όλη την Ελλάδα, μιλάτε σε διάφορα κανάλια. Λοιπόν, και μιλάτε ορθόδοξα και με ζήλο, αυτό το εκτιμώ. Και εύχομαι μια μέρα, λοιπόν, οι δεσποτάδες φταίνουν που δεν γίνεται η ένωση. Λοιπόν, θέλουν ένωση με τους παπικούς, θέλουν ένωση με τους προτεστάντες, θέλουν ένωση και με τους αλουθρίσκους και δεν προσπαθούν να κάνουν ένωση με τους παλιμερολογίτες. Να ενωθούμε, να καθίσουν κάτω με ταπείνωση, να τα συζητήσουν, Φυστά. Μια και η πίστη είναι η ίδια. Να λύσουν τέλος πάντων άλλες διαφορές που δεν είναι διαφορές πίστες και να ενωθούμε. Και να έρθουν ή όλοι με το νέο ημερολόγιο ή όλοι με το παλαιό, όπως είπε ο Φλωρίνης, ο οποίος έκανε μια προσπάθεια, να ενωθούμε για να μην μας φάνε σαλάχανο οι σκοτεινές δυνάμεις. Άρα τους παλιμερολογίτες τους περιφρονών σου λέει τίποτε δεν είναι. Λοιπόν,
και έχουν κοινωνία με μονοφυσίτες, με παπικούς, τους δέχονται μέσα έχει σε ναούς, κάνουν συμπροσευχές. Έχει δώσει εντολή, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος να κινηθεί διωγμός κατά των παλαιομερολογητών και μάλιστα είναι γνωστά και κάποιες αντιδράσεις ότι αν ακόμα και αναγνωρίσει τα μυστήρια του στο εξωτερικό η κυβέρνηση ελληνική θα κηρύξει λέει, την Εκκλησία σε διωγμό. Μόνο αυτό τον πείραξε. Η Εκκλησία θα μπει σε διωγμό, αν αναγνώριζε ο κύριος Πάγκαλος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, τα μυστήρια των παλαιομερολογητών στο εξωτερικό. Μάλιστα. Προσέξτε ποιο ήταν το πρόβλημα της Εκκλησίας. Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται. Και συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν με παπικούς, λοιπόν, και συγκροτίζονται με προτεστάτες και με αλλοθρήσκους. Ακόμη και με ειδωλολάτρες και δαιμονολάτρες στην Καμπέρα, στο Βανκούβερ. Δεν θα ήθελα να σας στεναχωρήσω. Έχω ένα φάκελο, είμαι διατεθειμένος να τον βγάλω. Θα πάθουν εγκεφαλικό, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο κόσμος δεν ξέρει καν την προδοσία. Και απευθύνομαι εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατάς που μας ακούνε. 17 νομοί μας ακούνε, έτσι. Μάλιστα. Απευθύνομαι στους αγαπητούς τηλεθεατάς που μας ακούνε και χωρίς να είμαι προφήτης, προφητεύω. Μπορεί να είμαι προφήτης, προφητεύω. Δεν χρειάζεται να είμαι προφήτης να προφητεύσω. Με τα μυαλά που έχουν οι οικουμενιστές που κυβερνούν την Εκκλησία, αυτό το διαπιστώνω στο εξωτερικό. Και τώρα αρχίζομαι να το διαπιστώνω και στο εσωτερικό. Με τα μυαλά που έχουν αυτοί που κυβερνούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, εντός ολίγου, θα έχουμε μεγάλες περιπέτειες για την πίστη μας, να το ξέρετε. Να γνωρίζει τα προβλήματα. Να προετοιμαζόμαστε για φοβερούς διωγμούς για την πίστη. Μάλιστα. Είστε σαφέστατος με αυτό. Πιστεύω ότι το μήνυμά σας είναι και επίκαιρο και πραγματικά δίνει τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος που θα... Και δεν θα υποχωρήσουμε, κύριε Κουτρουμπέλη, σε θέματα χριστιανικών αρχών και χριστιανικής πίστεως. Ούτε ένα χιλιοστόμετρο. Να το ξέρει αυτό και ο Βαρθολομαίος και ο Στυλιανός και ο Νικόδημος εδώ των Πατρών και ο Τωρόντος Σωτήριος και πας Αρχιεπίσκοπος και Επίσκοπος και Μητροπολίτης και Πατριάρχες. Δεν θα υποχωρήσω με ένα χιλιοστόμετρο. Μας αφόρησαν αυτοί. Έρχεται καιρό να τους αφορήσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Και να πούμε είστε αιρετικοί, είστε προδότες. Θα συσπηρωθούμε γύρω από τους ολίγους καλούς επισκόπους και καλούς ιερείς και θα διακηρύξουμε ότι εμείς είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, διότι πιστεύουμε αυτά που πίστευαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας και δεν παρεκκλίνουμε ούτε μια κεραία από την πίστη μας. Να πούμε και στο θέμα και θα ίσως επανέλθουμε κάποια στιγμή. Χθες εορτάσαμε την Πεντηκοστή. Σήμερα το Άγιο Πνεύμα, κύριε Σωτηρόπουλε. Ξέρετε τώρα, ακούγοντας αυτά ο κύριος Νικόδημος, χαίρεται διότι θα με καταγγείλει στον Πατριάρχη ότι εγώ τον υβρίζω. Δεν βρίζω, λέω αλήθειες. Και δεν με ενδιαφέρει ότι θέλει. Η Εκκλησία είναι το ακερατό με το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ευμενής ή δυσμενής ένας δεσπότης απέναντί μου. Με ενδιαφέρει ο μόνος κύριος και δεσπότης, ο Χριστός. Να τα έχω καλά με τον Κύριό μου και με τη συνείδησή μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Και να γράψουν και να πούνε, πήγα στη Γερμανία, κήρυξα Ορθοδοξία, Ευαγγέλιο, πολέμησα αιρέσεις και έγραψε εκεί ο δέσποτας της Γερμανίας στο φανάρι ότι ο Σωτηρόπουλος ήρθε και μιλάει εναντίον τον Πατριάρχο. Για να ευπροσωπήσει τον Πατριάρχη. Κόλακες άνθρωποι. Για να γίνει αρεστός δηλαδή. Κόλακες άνθρωποι. Δεν κυκλοφορούμε το κύβδηλο νόμισμα της κολακίας, αλλά το γνήσιο της αληθείας. Λοιπόν, «Η ανθρώπη σύρισκον Χριστού δούλο σου κανήμην», λέει ο Παύλος. Δεν θα πούμε όπως αρέσουν στους πατριάρχες και στους αρχιεπισκόπους και στους μητροπολίτες και στους επισκόπους. Θα τα πούμε όπως αρέσουν στον Κύριό μας. Τελείωσε η υπόθεση. Παρακάτω. Εχθές λοιπόν εορτάσαμε την Πεντηκοστή. Σήμερα το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η διαφορά της εορτής Πεντηκοστής και σήμερα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ξέρετε ο κόσμος κάπου δεν μπορεί να τη διαχωρίσει εύκολα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύο γιορτές, αλλά δεν ξέρει το νόημα της διαφοράς. Να εξηγήσουμε τη διαφορά, κύριε Κουτρουμπέλη, και χαίρομαι ότι μπαίναμε σε πνευματικό θέμα. Φεύγουμε. Και τα άλλα πνευματικά. Αναγκαζόμεθα και είναι, να ενημερώσουμε και να μηνθούμε. Πνευματικά είναι και εκείνα τα θέματα. Στη λάσπη και στη συκοφαντία. Αλλά μας αναγκάζουν να μπαίνουμε μέσα στα σκύβαλα και μέσα στα κόπρια. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στα διαμάντια της πίστεως, σε καθαρός πνευματικό θέμα. Λοιπόν, χθες η εορτή της Πεντηκοστής
μία από τις 5-6 μεγαλύτερες εορτές της Εκκλησίας, εορτάσαμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει την επιφύτηση? Την έλευση, τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στη γη. Σήμερα, εορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάσαμε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Χθες την επιφύτησή του, τον ερχομό του, σήμερα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Τι άλλη ερώτηση έχετε να κάνετε? Κοιτάξτε, επειδή ξέρετε, για το Άγιο Πνεύμα μιλούν πολλοί. Υπάρχουν αιρετικοί καταρχάς πρώτον που δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα. Πάρουμε αυτή την περίπτωση. Ναι. Αιρετικούς που δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν αιρετικοί που δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα, είναι οι αντιτριαδίτες. Δηλαδή. Αυτοί που δεν παραδέχονται Αγία Τριάδα. Παραδέχονται μόνο τον Πατέρα και δεν παραδέχονται τον Υιό και δεν παραδέχονται και το Άγιο Πνεύμα. Τέτοιοι αντιτριαδίτες είναι μερικοί Προτεστάντες και οι γνωστότεροι εδώ στον τόπο μας είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστέ, οι σατανικότεροι αιρετικοί. Πώς δεν έβγαλε καμιά εγκύκλιο και κανένα αφορισμό εναντίον ο πατρών των χιλιαστών? Εδώ παρουσιάστηκε μια χιλιάστρια κάποτε που έβρισε την Παναγία με πολλές σχρά λόγια και έγιναν και δικαστήρια. Πώς θα βγάλει πάντα? Ήμουν και μάρτυρης, είχα δώσει ανάκριση για αυτή την υπόθεση. Γιατί δεν έβγαζε ένα αφορισμό ο κύριος Νικόδημος? Να σας πω γιατί, κύριε Σωτηρόπουλε. Συγχωρέστε που θα το πω, θα σας στεναχωρήσω. Γιατί εδώ στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έχουν αποδεχθεί ότι κάθε ένας που ομολογεί Χριστό και μόνος του να είναι, είναι Εκκλησία προς σωτηρία. Να ομολογεί Χριστό έστω και αν δεν τον παραδέχεται ως Θεό. Είναι βεβαίως. Αρκεί να λέει ότι είμαι Χριστιανός. Τι λέει Χριστιανός, λέει, και ας έχει τον πατέρα του ως Θεό, είναι Εκκλησία προς σωτηρία. Αυτό είναι αίρεσης. Αυτό είναι αίρεσης. Λοιπόν. Υπάρχουν αιρετικοί. Δεν έχουν άδικο, ξέρετε, οι Προτεστάντες που λένε ότι στο εξωτερικό μας παραδέχονται, ενώ στην Ελλάδα μας λένε αιρετικούς. Δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα. Τι λένε οι χιλιαστές? Μάλιστα. Το Άγιο Πνεύμα, λένε, δεν είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δεν παραδέχονται Αγία Τριάδα. Το Άγιο Πνεύμα, λένε, ούτε Θεός είναι, ούτε καν πρόσωπο προσωπικό της. Είναι απλώς μια δύναμη. Όπως είναι μια δύναμη ο ηλεκτρισμός. Όπως είναι μια δύναμη ο αέρας. Αυτά λένε οι χιλιαστέ. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνον οι χιλιαστέ οι οποίοι δεν έχουν σωστή ιδέα για το Άγιο Πνεύμα. Είναι και πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν σαφή και σωστή ιδέα. Βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι είναι ακατήχητοι. Και γι' αυτό φταίνε οι δεσποτάδες, όχι όλοι οι δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες οι κακοί. Και οι κακοί ποιμένες. Και οι κακοί παπάδες. Οι οποίοι βαφτίζουν τα παιδιά εις πράτων και μετά όταν μεγαλώνουν δεν τα κατηχούν. Τα παντρεύουν, τα στεφανώνουν ξανά εις πράτων, πεθαίνουν ξανά εις πράτων και αυτό είναι το έργο τους. Όχι όλων των ιερέων, ενώ των επαγγελματιών ιερέων. Υπάρχουν και καλοί ιερείς. Και από τους ιερείς έχουμε ένα αρκετό ποσοστό ακόμη καλών ιερέων. Αλλά μιλάμε για τους κακούς ιερείς. Δεν κατηχούν, δεν διαβάζουν και οι ίδιοι, δεν στρώνονται να διαβάζουν γραφή. Πολλοί παππούλιδες δεν στρώνονται να διαβάζουν γραφή. Νομίζουν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να έχουν αυτοί θέσεις. Μισθούς και τυχερά και καλοπέραση. Λοιπόν, δεν κατηχούν το λαό, δεν διδάσκουν και γι' αυτό πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν σαφή ιδέα, αγαπητοί τηλεθεατές, για το Άγιο Πνεύμα και νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι έτσι μια δύναμη. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι και ο Υιός. Είναι ένα από τα τρία μέλη, όπως λένε οι μυστικοί θεολόγοι, ένα από τα μέλη της τριμελούς θείας οικογενείας. Έτσι εκφράζονται οι μυστικοί θεολόγοι. Έχουμε τριμελή θεία οικογένεια. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι σε, κατά την επικρατέστερη ονομασία του, σε ουδέτερο γένος, Άγιο Πνεύμα σε ουδέτερο γένος, νομίζω ότι είναι μια δύναμη. Ενώ ο Πατήρ επειδή είναι σε αρσενικό γένος, σου λέει είναι πρόσωπο. Ο Υιός επειδή είναι σε αρσενικό γένος, ο Υιός, ο Χριστός, σου λέει είναι πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα επειδή είναι σε ουδέτερο,
το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, νομίζω είναι και ορθόδοξο ότι είναι δύναμη. Δηλαδή έχουν γνώμη σαν τους χιλιαστάς. Ενώ έχουμε και στα πρόσωπα ουδέτερο γένος, λέμε, το παιδί δεν είναι ουδέτερο γένος, αλλά είναι πρόσωπο, άνθρωπος. Το τέκνον, ουδέτερο γένος, αλλά είναι πρόσωπο, άνθρωπος. Έπειτα και για το Άγιο Πνεύμα έχουμε και ονομασία στα, σε αρσενικό γένος. Ο Παράκλητος, ο Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος. Τρία πρόσωπα. Πρέπει να περάσουμε για ειδήσεις, με ειδοποιούν, θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε και θα βγάλουμε γραμμές μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά για τα δικά μου θέματα, τα οποία ανέπτυξα και που αναπτύσσω, με όλη την ευθύνη και με όλη την νομική, θα λέγαμε, ευθύνη που βαραίνει τους λόγους μου. Εγώ. Μάλιστα. Εγώ δε, κύριε Κουτρουμπέλη, να διατυπώσω και μία εγκάρδιον ευχή. Μάλιστα. Για όσα λέγω, φέρω πληρεστάτη, όχι πλήρη την ευθύνη. Και η εγκάρδιος ευχή είναι οι εξουσιαστές οι οποίοι θίγονται από τις εκπομπές αυτές να με μηνύσουν για να πούμε στα δικαστήρια περισσότερα πράγματα. Μου είπατε κάτι άλλο. Επίσης, επειδή είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, δεν είμαι σαν μερικούς δεσποτάδες που είναι δεσποτοκράτες και μετέβαλαν τη δημοκρατία της Εκκλησίας σε δικτατορία στη γνή. Λοιπόν, επειδή είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, καλώ τον πατρόν και κάθε άλλον επίσκοπον ο οποίος διαφωνεί, να κάνουμε δημόσιο διάλογο, να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Τον καλούμε να κάνουμε δημόσιο διάλογο. Κύριε Τρίγουλο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και κάτι. Αν έχει την καλοσύνη. Εάν έχει επιχειρήματα, να έρθει εδώ να κάνουμε δημόσιο διάλογο. Την επόμενη φορά μπορείτε να προσκομίσουμε και τα ντοκουμέντα, τα οπτικά, αν υπάρχουν, ή τα ηχητικά ή τα γραπτά, του τι δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Βεβαίως, θα προσκομίσουμε, γιατί όχι. Ακριβώς, για να έχει και επίγνωση ο κόσμος. Ναι. Και μάλιστα εγώ δεσμεύομαι και σε κάτι άλλο. Θα φέρω και οπτικό ντοκουμέντο για να πραγματικά να δει ο κόσμος το κατάτημα για αυτά που έλεγε ο κ. Πανώτης, ότι υπάρχει οικουμενισμός. Ωραία, την άλλη Δευτέρα συνθεώ, θα είμαι θα πάλι εδώ και θα φέρω μερικά ντοκουμέντα. Την άλλη Δευτέρα είναι αρχή, γιατί εγώ ανοίγω το φάκελο της προδοσίας, κύριε. Για τις αιρετικές διδασκαλίες και βλασφημίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Λοιπόν, εξαιτίας του οποίου αφορίστηκα, διότι τον ήλεξα, και ο πατρόν παίρνει το μέρος, λοιπόν, όχι του Σωτηρόπουλου που είχε το θάρρος να ελέγξει, αλλά του Αυστραλίας κατ' ουσίαν και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μου είπατε και κάτι άλλο. Θα τα φέρω όλα αυτά. Μου είπατε κάτι άλλο που με παρηγορήσατε. Μου είπατε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι η κύριε Κουτρουμπέλη, και αν καταφέρουν κάποτε να σκόψουν την εκπομπή, ότι αξίζει, πώς το είπατε. Μια εκπομπή, μάλιστα. Αξίζει μια εκπομπή που θα πεις ολόκληρη την αλήθεια περισσότερο από 1000 εκπομπές που θα τα πεις μασημένα. Μάλιστα. Μια εκπομπή με ολόκληρη την αλήθεια αξίζει περισσότερο από 1000 εκπομπές που δεν λέγεται, στις οποίες δεν λέγεται ολόκληρη η αλήθεια. Μάλιστα. Η αλήθεια αυτή ελευθερώσει τους ανθρώπους υπό Χριστός. Το φάρμακο, άμα το δώσεις ολόκληρη τη δόση, λοιπόν, τότε γίνεται καλά ο ασθενής. Ή αν πάρει μια φορά από το φάρμακο και δεν ξαναπάρει, δεν συνεχίσει να ξαναλύσει όλο το φάρμακο που διατάσσει ο γιατρός, δεν γίνεται καλά ο άρρωστος. Να μπούμε στο θέμα, γιατί θέλω να περάσουμε και σε γραμμές. Να κάνω και μια πρόταση, θέλω να κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, έτσι πολύ έτσι έχει πειράξει την ευαισθησία μου ότι ο πατρόν, εκμεταλλευόμενος το ιερό συνέστημα των χριστιανών, λοιπόν, που προσέρχονται στους ναούς, τον Άγιο Ανδρέα και στους άλλους ναούς και καταθέτουν τον οβολό τους, εκμεταλλευόμενος, λέω, το ιερό συνέστημα, συνεκέντρωσε σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές, λοιπόν, ένα υπερογκότατο ποσό χρηματικό στην τράπεζα, και κάνω μια πρόταση να επεμβεί η κρατική εξουσία, να εφαρμόσει το πόθεν έσχε στον κύριο Νικόδημο και να κατασχέσει το υπέρογκο αυτό ποσό υπέρ των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδος. Μάλιστα. Γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Θα ξαναεπαρέλθουμε κάποια στιγμή να μπούμε, να την ολοκληρώσουμε το θέμα, γιατί ήδη πρέπει να μπούμε και σε γραμμές μετά, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν. Να τα ακούσει αυτά και κάποιος παπάς που πήρε τηλέφωνο να συνηγορήσει υπέρ του Μητροπολίτου του. Κάποιος δούλος. Εμείς είπαμε, όποιος θέλει. Δούλος. Σε όλα τα μέσα, αλλά και ας έρθει εδώ να. Σέρβος, σερβόρουμ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ονόματα του Αγίου Πνεύματος και η σημασία τους, να μπούμε ποια είναι και τη σημασία που έχουν.
Για να ολοκληρώνουμε σφαιρικά το θέμα και ξέρετε, την άλλη εβδομάδα σε έχω δεσμεύσει. Πάλι θα έχουμε αυτό το θέμα και το άλλο το οποίο θα συνεχίσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και αξίζει να κάνουμε πολλές ομιλίες. Και επειδή είπαμε ακόμη και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μερικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουν σαφή ιδέα ότι το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, ύψιστο πρόσωπο, πρόσωπο της Θεότητος, ο ένας της Τριάδος, ομοούσιος και ισότιμος με τον Πατέρα και με τον Υιό. Τα ονόματα του Αγίου Πνεύματος. Το συντομότερο μονολεκτικό όνομα είναι το Πνεύμα. Αναφέρω ένα χωρίο. Είναι στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Και το Πνεύμα εστί το μαρτυρούν, ότι το Πνεύμα εστίν η αλήθεια. Δίνει μαρτυρία για τον Χριστό, φέρει απόδειξη για τον Χριστό και το Πνεύμα, το δε Πνεύμα είναι η αλήθεια. Δεν είναι δύναμης που λένε οι χιλιαστέ, η ενεργός δύναμης του Ιεχωβά. Το Πνεύμα είναι η αλήθεια, όχι απλώς αλήθεια, η αλήθεια, ενάρθρος. Ο Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Θεός είναι ο Θεός της αληθείας, ο Θεός του αμήν, ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο Χριστός για τον εαυτό του είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Ποιος τόλμησε ποτέ να πει τόσο μεγάλο λόγο για τον εαυτό του? Ο ταπεινός Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός είπε τόσο μεγάλο λόγο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Σωκράτης, ο πρίταγης των φιλοσόφων όλων των αιώνων, το μεγαλύτερο φιλοσοφικό κάφημα της πατρίδος μας, έλεγε εγώ διδάσκω την αλήθεια. Ο Χριστός δεν είπε εγώ διδάσκω την αλήθεια, είπε περισσότερο εγώ είμαι η αλήθεια. Και για το Άγιο Πνεύμα ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή στο κεφάλαιο 5 στο στίχο 6 λέει το Πνεύμα είναι η αλήθεια και ο Πατήρ είναι η αλήθεια και ο Υιός είναι η αλήθεια και το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια, διότι οι τρεις αυτοί είναι μία ουσία, μία θεότης, είναι η πραγματικότης, αυτό θα πει η αλήθεια, η εσχάτη και η ψίστης και πληρεστάτη και απόλυτος πραγματικότης. Το Πνεύμα εστίν η αλήθεια. Αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, είναι η ψίστη πραγματικότης όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Πολλοί λένε κύριε Σιντρόπουλο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι πρόσωπο. Ποια είναι τα χωρία εκείνα που θα μπορούσαμε να... Θα φέρουμε χωρία. Να τελειώσουμε όμως με τα ονόματα. Ναι. Άλλο μονολεκτικό όνομα του Αγίου Πνεύματος είναι ο Παράκλητος. Η λέξη παράκλητος έχει διάφορες σημασίες για τον Χριστό που είναι και Θεός και άνθρωπος, έχει περισσότερες τις μιας σημασίες, αλλά για το Άγιο Πνεύμα που είναι μόνο Θεός δεν έγινε άνθρωπος, το όνομα παράκλητος έχει μία μόνο σημασία. Παράκλητος σημαίνει βοηθός. Να το πούμε με άλλη λέξη αρχαιοπρεπή, αντιλήπτορ. Αντιλήπτορ, βοηθός. Λέγει κάπου η Βίβλος των Πράξεων των Αποστόλων ότι εκκλησίε, οι τοπικές εκκλησίες είχον ειρήνη, που σημαίνει πρόοδευαν. Πώς πρόοδευαν? Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Παράκληση σημαίνει βοήθεια σε αυτό το χωρίο. Και παράκλητο σημαίνει βοηθός. Δεν λέγεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη βοηθός? Βοηθός και σκεπαστής μου εγενετόμη η σωτηρία, ούτως μου Θεός και δοξάσου Αυτόν. Παράκλητος λοιπόν λέγεται το Άγιο Πνεύμα, διότι είναι ο μεγάλος βοηθός μας. Βοηθός με β' κεφαλαίο.
ο μεγάλος αντιλήπτορ, ο μεγάλος προστάτης μας, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, βοηθέ. Άλλη ονομασία είναι το Άγιον Πνεύμα ή αντιστρόφως το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί το πρόσωπο αυτό της Θεότητος λέγεται Άγιον Πνεύμα ή Πνεύμα Άγιον? Λέγεται έτσι εν αντιθέσει προς το πονηρό και το ακάθαρτο πνεύμα. Υπάρχει το πονηρό και το ακάθαρτο πνεύμα, ο διάβολος. Και υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Μία άλλη ονομασία του Αγίου Πνεύματος είναι το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτή η ονομασία είναι δύσκολη ονομασία. Σε αυτή την ονομασία το Πνεύμα της Αληθείας, η γενική της αληθείας είναι η γενική της ιδιότητος. Το Πνεύμα της Αληθείας σημαίνει το Πνεύμα το αληθινόν. Μια ανάλογη έκφραση για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για τον Χριστό, είναι το φως το αληθινόν. Για τον Χριστό λέει είναι το φως το αληθινόν. Για το Άγιο Πνεύμα λέει είναι το φως, είναι το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το αληθινόν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα λέγεται το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το αληθινόν? Λέγεται εν αντιθέσει προς τα άλλα πνεύματα, τα οποία κατά έναν τρόπο είναι ψευδή, ψεύτικα. Ποια είναι τα άλλα πνεύματα που κατά έναν τρόπο είναι ψευδή, ψεύτικα? Είναι τα αγγελικά πνεύματα και τα ανθρώπινα πνεύματα. Γιατί τα αγγελικά πνεύματα και τα ανθρώπινα πνεύματα είναι κατά έναν τρόπο ψευδή, ψεύτικα, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα το αληθινόν? Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα το αληθινόν, διότι η ύπαρξή του είναι αυθύπαρκτη. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει πάντοτε. Έχει απόλυτη ύπαρξη, πλήρη ύπαρξη, είναι παντοδύναμο, είναι πάνσοφο, έχει όλες τις τελειότητες ύψιστο βαθμό, είναι πνεύμα άκτιστο, κτίστης των απάντων, Θεός. Γι' αυτό λέγεται το πνεύμα του αληθινών, ενώ τα αγγελικά πνεύματα και τα ανθρώπινα πνεύματα κατά έναν τρόπο είναι ψευδή, ψεύτικα, κατά έναν τρόπο λέω, διότι είναι κτιστά, δημιουργημένα κατώτερα, δεν υπήρχαν πάντοτε. Ο Θεός τα δημιούργησε, δεν έχουν απόλυτη ύπαρξη αλλά σχετική, δεν έχουν πλήρη ύπαρξη, δεν έχουν τις τελειότητες που έχει το Άγιο Πνεύμα, έχουν τελειότητες, ιδιότητες σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις τελειότητες και ιδιότητες που έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αν το Άγιο Πνεύμα εγκαταλείψει τον κόσμο, τότε και τα αγγελικά πνεύματα και τα ανθρώπινα και όλος ο κτιστός κόσμος θα επιστρέψει στην ανυπαρξία, στο μηδέν. Ή αν υπάρχουν άγγελοι, ή αν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άστρα, υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν ζώα, υπάρχουν τα πάντα, είναι διότι το Πνεύμα το Άγιο και ο Πατήρ και ο Υιός που δημιούργησαν το σύμπαν ενεργούν επάνω στο σύμπαν και συντηρείται στην ύπαρξη το σύμπαν και λειτουργεί. Εάν ο Θεός εγκαταλείψει το σύμπαν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, εάν εγκαταλείψει το σύμπαν, θα καταστραφεί και θα επανέλθει στην ανυπαρξία, στο μηδέν. Λέμε για ένα ύφασμα, να φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε για ένα ύφασμα, το εξετάζουμε έτσι με το χέρι και λέμε αυτό το ύφασμα είναι ψεύτικο. Έτσι δεν λέμε?
Τι εννοούμε είναι ψεύτικο, δεν εννοούμε είναι ανύπαρκτο, εννοούμε ότι είναι, δεν είναι πολύ γερό, είναι κατώτερο. Με αυτή την έννοια τα ανθρώπινα πνεύματα και τα αγγελικά είναι ψεύτικα, ψευδή, δηλαδή κατώτερα, κτιστά, δημιουργημένα, κατώτερα, δεν έχουν απόλυτη και πλήρη ύπαρξη, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι απόλυτο, ύψιστο, Θεός, γι' αυτό λέγεται το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα του Αληθινών. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχω δύο βασικά ερωτήσεις ακόμα να σας κάνω, θα ήθελα και στη δική σας γνώμη. Επειδή η ώρα είναι περασμένη, είπαμε θα είστε και την άλλη εβδομάδα εδώ, θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε και τις άλλες ερωτήσεις που έχω. Θα θέλατε... Να γιατί... μιλήσουμε συγκεκριμένα... Όχι, θα να περάσουμε σε γραμμές. Την άλλη φορά, μάλιστα, την άλλη Δευτέρα συν Θεό, να μιλήσουμε, να αναφέρουμε χωρία που αποδεικνύουν σαφέστατα ότι το Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα είναι πρόσωπο, ότι είναι Θεός, και να πούμε και για το έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Μάλιστα. Για το έργο. Είναι ένα σπουδαιότατο θέμα. Είναι θαύμα που έχουμε τη χαρά να σου φιλοξενούμε για να μπορούμε να ακούμε και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δίνουμε και το κόσμο. Εσύ έχεις τη χαρά, οι τηλεθεατές που μας ακούνε έχουν τη χαρά. Μερικοί μπαμπάδες και δεσποτάδες έχουν θλίψει. Δεν πειράζει. Ο καθένας, κύριε Σωτηρόπουλε, έχει δικούς σου τρόπους για να κρίνει και να προσεγγίσει τα πράγματα. Λυπάμαι γι' αυτό. Λοιπόν, να δώσουμε γραμμές στον κόσμο, να μπορέσουμε να ακούσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Να δώσουμε. Και σε αυτά τα οποία υπόθησαν, αλλά και στο σημερινό θέμα που έτσι με πολύ μικρό. Θα πούμε πολλά και ωραία πράγματα, λοιπόν, την άλλη Δευτέρα Συνθεώ για το Άγιο Πνεύμα. Το τηλέφωνο και πολύ συγκινητικά και θεολογικά. Θα πούμε πράγματα, κύριε Κουτρουμπέλη. Και θα δεσμευόμαστε να δείξουμε και για το. Ναι, εντάξει. Την κασέτα αυτή την οποία είπαμε. Θα δείχνουμε και για τον Αυστραλία, για τις ασέβειες. Όχι, για να επιστοποιήσει ο κόσμος. Ακριβώς, δηλαδή ο κόσμος. Όλη η καταγγελία. Αν γράφαμε ένα ψέμα, ένα συκοφαντικό στοιχείο για τον Αυστραλία, θα μας είχε κλείσει τη φυλακή. Μάλιστα. Όσα γράφουμε είναι όλα αληθινά. Λοιπόν, αλλά θα φέρουμε και μερικά τεκμήρια να τα δει ο κόσμος. Να μην προχωρήσω, κύριε Σωτηρόπουλε, σας είπα εγώ ένα φάκελο ολόκληρο, πραγματικά είναι φιάλτης. Δεν ήθελα για να μην σκανδαλιστώ κάποιος, αλλά εδώ πέρα πρόκειται περί σοβαρών θεμάτων. Πλέον η προδοσία της Ορθοδοξίας είναι ένα γεγονός, δεν είναι μια υπόθεση. Να περάσουμε λοιπόν στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτρουμπέλη. Καλησπέρα σας. Με αφορμή τον εκδοθέντα Λίβελο που κυκλοφόρησε προ λίγων ημερών ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Νικόδημος. Όχι κύριος είναι ο Θεός. Ούτε σεβασμιότατος δυστυχώς είναι. Γράφω Στεφανίδη στην ιστορία του ότι από τότε που έχασαν την ουσία οι δεσποτάδες αποδίδουν μεγάλη σημασία στους τίτλους. Σεβασμιότατοι και μακαριότατοι και παναγιότατοι, πράγματα που δεν κάνουν καλή εντύπωση στον κόσμο. Ο δε Πατριάρχης Αλεξανδρίας λέγεται πατήρ πατέρων, ποιμήν ποιμένων, τρισκεδέκατος των Αποστόλων, Πατριάρχης, Πάπας και Κριτής της Οικουμένης. Γελία πράγματα, τα οποία πρέπει να καταργηθούν. Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Λοιπόν, με αφορμή τον εκδοθέντα Λίβελο που κυκλοφόρησε προ λίγων ημερών, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Νικόδημος. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος, τα λες. Κατά του εκλεκτού θεολόγου και κορυφαίου αντιαιρετικού συγγραφέως κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου, παρουσιάζομαι και πάλι απόψε και για τρίτη συνεχή φορά στην εκπομπή σας αυτή. Αν θέλουν κύριε ακροατά, κύριε τηλεθεατά, αν θέλουν οι δεσποτάδες να τους μιλάμε με σεβασμό και να τους λέμε σεβασμιότατος, πρέπει να σέβονται και αυτοί το λαό και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Και το δικαίωμα αυτό, και το δικαίωμα αυτό, κύριε Κουτρουμπέλη, δεν το παίρνω αυθαίρετα μόνος μου, αλλά μου το δίνει ένα γεωγραφικό χωρίο, ο θεόπνευστος λόγος του προφήτου Ισαΐου στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 17, που λέγει «Ρίσαστε αδικούμενον εκ χειρός αδικούντος». Τώρα που μπήκαν όσο ποτέ άλλοτε στον άφραγο αμπελώνα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, με τρόπο ύπουλο, οι ξεθεμελιωτές και αγριεύουν τα ψυχά των Ορθοδόξων, θεωρώ ταπεινά άκρος επικίνδυνη για την Εκκλησία και το έθνος τον αφορισμό του αφοσιωμένου εις τα δόγματα της Αγίας Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας θεολόγου φιλολόγου κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου, ο οποίος είναι απόψε προσκεκλημένος της εκπομπής αυτής και με την πνοή του Αγίου Πνεύματος κηρύττει θερμά το λόγο του Θεού και είναι άξιος σεβασμού και όχι αναθεματισμού. Ουγαρίδας ή τι επίησαν οι ψευδοπατέρες του Βοψπόρου. Είναι άξιος σεβασμού και όχι αναθεματισμού ο καταδυναστευόμενος εργάτης του Ευαγγελίου
Ευαγγελίου και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο οποίος χωρίς μισθό και με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση αγωνίζεται για να διατηρηθεί η Ορθοδοξία μας ανώθευτος από τα μοιάσματα του κόσμου και των αιρέσεων. Αλλά το δεσποτικό λόμπι, οι επιτίδιοι και πονηροί δηλαδή αρχιερείς που εκμεταλλεύονται τα στέσεις των και τα αξιώματά των. Σύγχρονη σεβασμιότατη Άνε και Καϊάφε. Λοιπόν, οι αρχιερείς αυτοί, οι επιτίδοι, το δεσποτικό λόμπι που πνέει μένεα κατά των αγωνιστών της πίστεως, γιατί τόση μανία και τόση λύσα? Γιατί θέλουν απλόστατα να καταπνίξουν κάθε φωνή αντιδράσεως και διαμαρτυρίας για να επιτύχουν τα άνομα και καταχθόνια σχέδιά τους. Μια νέα Φεράρα, μια νέα ψευδοένωση ετοιμάζεται με φοβερές πνευματικές επιπτώσεις για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά δεν θα το επιτύχουν. Συγγνώμη να σας διακόψω για λίγο. Είπατε ετοιμάζεται μια νέα Φεράρα Φλωρεντία. Μάλιστα. Δεν ετοιμάζεται, ήδη έχει γίνει μια νέα Φεράρα Φλωρεντία το 1993 στο Πάλαμα του Λιβάνου, όπου από τις 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες, τις Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες, οι εκπρόσωποι των 9 τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, των περισσότερων, υπέγραψαν την επέσχυντη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ορθοδοξία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά εξισώνεται με τον παπισμό, και μάλιστα ο παπισμός έχει το προβάδισμα. Έγινε η νέα Φεράρα και Φλωρεντία. Να υπογραφές, κύριε Σωτηρόπουλο. Να τις υπογραφές, όλες τις υπογραφές. Συγγνώμη, έτσι για να τις υπογραφές. Προς... Βέβαια θα τις βάλω σε φακό να τις μεγεθύνω. Ξέρετε τι λένε στη συμφωνία αυτή, κύριε Κοντρομπέλη? Τα γνωρίζω όλα. Είναι ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση. Αυτή λέει πρώτη έχει τη συγκίνηση ότι είναι η αληθινή εκκλησία, και κατόπιν εμείς οι Ορθόδοξοι από αντίδραση και από αντιζηλία προς τους παπικούς είπαμε εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε η εκκλησία. Γι' αυτό θέλω να μας κλείσει το στόμα, κύριε Σωτηρόπουλο. Αγαπητέ τηλεθεατά, έγινε η Φεράρα και η Φλωρεντία και κοιμάται ο πολύς Ορθόδοξος κόσμος, γιατί οι συγκινητοί χριστιανοί που διαμαρτύρονται είναι λίγοι. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, με όλο το σεβασμό που έχω στην εκπομπή σας, να ολοκληρώσω και μετά να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τελικώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν θα νικήσει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα νικήσει η αλήθεια και το δίκαιο. Θα νικήσει ο Θεός της δικαιοσύνης. Είναι άξιο σεβασμού, λοιπόν, και όχι αναθεματισμού, ο φλογερός ιεροκήρυκας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ανδρώθηκε μέσα στην Αγία, στην κολυβαδική ιεραποστολική αδελφότητα, ο Σταυρός, της οποίας ιδρυτής και προϊστάμενος είναι ο Θεοπρόβλητος και Λαοπρόβλητος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος θεωρείται σήμερα από το χριστεπώνυμο πλήρωμα ο υπαρθυμόν ένα μαχητής της Ορθοδοξίας, και για τον οποίο έχω ακούσει φοβερά λόγια εκ στόματος νηπίων αλλά και από ασκητάς του Αγίου Όρους για τα σαρετάς του. Είναι άξιο σεβασμού και όχι αναθεματισμού ο νεοκολυβάς ιεροκήρυξ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, του οποίου τα κηρύγματα αποπνέουν θυμίαμα ευλαβίας και ευλογία Θεού. Είναι άξιο σεβασμού και όχι αναθεματισμού ο φιλόσοφος, ο μαχητής, και συγγνώμη που τα λέω που είναι παρόν, ο μαχητής, ο διδάσκαλος, ο ιεραπόστολος, ο απολογητής, ο ακούραστος συγγραφέας προτύπων και περισπουδάστων έργων, ο ομολογητής και μάρτυρας της αληθείας. Είναι άξιο σεβασμού και όχι αναθεματισμού ο εκλεκτός αυτός διδάσκαλος του Ευαγγελίου, τον οποίο έπρεπε, εάν είχαν νουν και φιλότιμο, νουν Χριστού και φιλότιμο χριστιανικό, να αναδείξουν ιεροκήρυκα οικουμενικών, εάν θέλανε να είναι άξιοι απόγονοι Αγίων προγόνων και όχι υποστηρικτέ των οικουμενιστών κλπ. Παρασυρμένοι από ένα νεοτοριστικό και δίθεν εξυγχρονισμένο πνεύμα, οι ψευδοπατέρες που συγκρότησαν το ιεροστρατοδικείο της αξιοθρηνή του ληστρικής συνόδου του Φαναρίου, λησμόνησαν φαίνεται ότι ο πιστός λαός σε τελευταία ανάλυση κρίνει τας αποφάσεις των και γι' αυτό τον θεωρεί άκυρο και ως μη γενόμενο. Λησμόνησαν οι σκανδαλώδεις υποστηρικτέ του αιρετικού αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού, που επιδιώκουν τη διαταραχή και διασπάθηση των Ορθοδόξων, εκείνο που λένε οι απλοϊκοί άνθρωποι, η άδικη κατάρα και ο κάλπικος παράς γυρίζουν στον αφέντη τους. Τα λησμόνησαν αυτά φαίνεται οι ιεροκάπηλοι και θεοκάπηλοι που επιδιώκουν τη διαταραχή και διασπάθηση, επαναλαμβάνω, των Ορθοδόξων, και γι' αυτό καταδιώκουν με λύσα
ένα αδιάβλητο και ταπεινό ιεροκήρυκα. Οι φαύλοι και ανήθικοι δεν ανέχονται της Παρισίας τη γλώσσα και γι' αυτό απαγόρευσαν σουλτανικό δικαίο το κήρυγμα εις τον πρωτομάρτυρα και θύμα του τέρατος του οικουμενισμού κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται με πολύ ηρωισμό και αυταπάρνηση και ηλίθη και κράξονται για την υπεράσπιση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Η εκδοθήσα υπαρθυμό 411 της 8 Μαΐου 1996 εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου κυρίου Νικοδήμου δεν έχει κανένα νομικό και κανονικό έρισμα και στραγγαλίζει και αυτά ακόμη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο λίγης σεμνότης και κάποιος σεβασμός εις τα πράγματα δεν θα έβλεπε τον Άγιο Πατρόν για να μην εκφράζεται τόσο επιπόλαια. Ο πιστός λαός Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πατρών κύριε Νικόδημε κρίνει είτε το θέλετε είτε όχι, είτε σας αρέσει είτε όχι, σε τελευταία ανάλυση στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή την εγκύκλιο την οποία καταχώρησε ως μεσαιωνική και σατανική εγκύκλιο. Ο πιστός λαός Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πατρών κύριε κύριε Νικόδημε που σε τελευταία ανάλυση κρίνει καταχώρησε αυτό τον αφορισμό στη χωρία των εμπαθών αποφάσεων τύπου ληστρικών συνόδων και τον θεωρεί άκυρο και ως μη γενόμενο. Γιατί αντί να πριτανεύσει η αγάπη, κυριάρχησε ο φθόνος και η μοχθηρία. Τους κυλιαστάς, τους μασόνους, τους βλάσφημους, τους άθεους, τους αλλητούργητους, τους αντίχριστους, τους αφήσατε χωρίς αφορισμό και καταδικάσατε εις την μεγαλυτέρα των εκκλησιαστικών ποινών τον άμυστο υπερασπιστή της αληθείας και της αναμαρτησίας του Χριστού, κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλου, του οποίου τα κηρύγματα δεν είναι από εκείνα τα οποία αποκοιμίζουν το λαό και περιορίζονται σε ανώδυνες ευσεβιολογίες ή σε φλίαρες δουλικές φιλοφρονήσεις προς τους ισχυρούς της ημέρας, αλλά εκείνα τα οποία αποτελούν εγκερτήρια σαλπίσματα, σεισμούς αφυπνιστικούς και έχουν σκοπό την επισήμανση κινδύνων και την προστασία του Χριστεπονίμου πληρώματος από ηθικάς και δογματικάς παρεκτροπάς. Τα κηρύγματα του κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου δεν είναι σαχαρόπικτο σιρόπιο που προσφέρεται προς ειδονή των ακουόντων, αλλά καυστήρα αληθείας. Γιατί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Νικόδημος που θέλει να αρέσει στους μασόνους, γιατί λησμονεί ότι η απόφαση της λεγόμενης μίσονος και υπερτελού συλλόδου αποτελεί κανονικό λίστημα της κανονικής τάξεως αφού δεν προηγήθηκε ούτε έκκληση, ούτε ανάκριση, ούτε απολογία, ούτε μάρτυρες εξετάστησαν, ούτε δίκη έγινε, ούτε καμία απολύτως διαδικασία, γιατί λησμονεί ο θερμός φίλος των μασόνων Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Νικόδημος, ο οποίος με το λιβελογράφημά του το οποίο βάφτισε εγκύκλιο παράγγελμα, με το οποίο ταπείνωσε με αυτό το λιβελογράφημα, με αυτό το εγκύκλιο παράγγελμα, ταπείνωσε τον κύριο ημών Ιησού Χριστό και όχι τον ιεροκήρυκα κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ότι για να είναι έγκυρος ένας αφορισμός πρέπει πρώτον να συνταχθεί συγκεκριμένο κατηγορητήριο, το οποίο δεν έγινε, να κληθεί σε απολογία ο κατηγορούμενος, το οποίο δεν έγινε, να συνέλθει το αρμόδιο για την περίσταση εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο δεν έγινε, τέταρτον να αναφερθούν τα συγκεκριμένα δόγματα που αρνείται ο κύριο Σωτηρόπουλο, το οποίο δεν έγινε, πέμπτον να σταλεί σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, το οποίο δεν έγινε, και έκτο να γίνει σχετική πράξη αφορισμού, το οποίο δεν έγινε. Και οι μεγαλύτεροι κακούργοι έχουν δικαίωμα και χρησιμοποιούν όλα τα ένδικα μέσα. Κανένας κακούργος που γέμισαν οι απείμαντες φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών δεν καταδικάστηκε χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς να εξεταστούν μάρτυρες, χωρίς να γίνει κατηγορητήριο, χωρίς. Όλα τα δικονομικά μέσα άσκησαν και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Και ας είναι οφθαλμοφανέστατο και ομολογούμενο το έγκλημα που διέπραξαν. Εδώ τι έγινε και με μια μονοκονδυλιά αφόρησαν ένα διαπρεπή ορθόδοξο θεολόγο, ένα ανακοινωθέν υπόγραφο βγήκε, το οποίο δημοσίευσε στον τύπο ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης, ο οποίος εκτός του ότι είναι ημνητής και θαυμαστής του Αντιχρίστου Καζαντζάκη, είναι και θαυμαστής και ημνητής των διαβεβοημένων κινέδων, τον οποίο δύο φορές έχω ημνήσει τον κύριο Χατζηφώτη στην Ιερά Σύνοδο για θέματα πίστεως, αλλά φαίνεται κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Σε ένα τέτοιο χαρτί λοιπόν στηρίχθηκε ο Μητροπολίτης Πατρών κύριος Νικόδημος και χωρίς να πριτανεύσει η λογική και η σύνεση, αναζωπήρωσε μετά από 2,5 χρόνια μια εμπαθή απόφαση της ληστρικής συνόδου του Φαναρίου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών κύριε κύριε Νικόδημε, στον υπέρμαχο της θεότητος και της αναμαρτησίας του Κυρίου, στον ελεγκτή των αιρετικών και ασεβών δοξασιών, στον έμπειρο, ισχυρό και θαυμαστό ερμηνευτή των γραφών κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, απαγορεύσατε ακόμη να μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ντροπή. Στον άμυστο ιεροκήρυκα κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που είναι τοποθετημένος από το χέρι του Θεού να κηρύττει κατά των αιρέσεων και κυρίως κατά της πανερέσεως του οικουμενισμού, απαγορεύσατε το θείο κήρυγμα, τώρα που κυριολεκτικά
κυριολεκτικά τα πάντα κατέρευσαν και η Πάτρα μόλις που αναπνέει και βρίσκεται ακόμη στη ζωή, ντροπή σας. Απαγορεύσατε τη Θεία Κοινωνία και το κήρυγμα στο γνήσιο κήρυκα του Ευαγγελίου κύριο Σωτηρόπουλο που όταν κηρύττει στέκονται με σεβασμό και τον ακούνε και γη και ουρανός. Τα πιστά και αφοσιωμένα τέκνα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, τους νεοτέρους του Δήτας, κολυβάδες και παπουλακιστές που αγωνίζονται μέσω μοιρίων θηρίων και κινδύνων με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση κατά τρόπο αδιάβλητο και δύο λιτό και απέριτο για τη διατήρηση της Ορθοδόξης Παραδόσεως της Εκκλησίας μας, σεις τους πληρώσατε σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών με το νόμισμα της κακίας σας και εμείς, ο υποτιθέμενος χριστιανικός λαός των Πατρών, με το νόμισμα της αδιαφορίας μας και μια επιστολή διαμαρτυρίας και συμπαραστάσεως δεν δημοσιεύτηκε από ένα πατρινό χριστιανό. Το θεόπνευστο λόγο του Ισαΐου ρίσαστε αδικούμενο, εκχειρός αδικούντος το ξεχάσαμε εμείς οι λαϊκοί και φτάσαμε άκουσον να ρωτούν χριστιανοί των Πατρών. Είναι αιρετικός ο κύριος Σωτηρόπουλος, γιατί πηγαίνει στο Κουτρουμπέλι την εκπομπή, λέει. Και αν οι χριστιανοί των Πατρών 2,5 ολόκληρα χρόνια δεν διαμαρτυρήθηκε γραπτός ασφαλώς ούτε ένας, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένα πλήθος ευσεβών ανθρώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι και προσεύχονται γονατιστοί για την Αγία Συνοδεία του Επισκόπου Φλωρίνης, μέσα στην οποία συγκαταλέγεται και ο κύριος Σωτηρόπουλος, αλλά και διαμαρτύρονται, όπως αποδεικνύεται από αναρρυθμίτους επιστολάς στον εκκλησιαστικό τύπο. Στις μέρες μας de facto γράφεται ιστορία και ο φιλότιμος εργάτης του Ευαγγελίου κύριος Σωτηρόπουλος γράφει και αυτός ιστορία και έγινε ένα πρόσωπο ιστορικό με τους αγώνες του κατά του πανερετικού και αντιχρίστου σιωνιστικού οικουμενισμού που χρησιμοποιεί ως δόλωμα μια ψευδή και επίπλαστο αγάπη. Εσύ δισεκατομμυριού και Μητροπολίτη Πατρών κύριε Νικόδημο, όπως έγραψε ο τοπικός τύπος και δεν το διέψευσες το δισεκατομμυριού, και αυτό θέλω να πω. Εσύ δισεκατομμυριού και Μητροπολίτη Πατρών που είσαι φίλος εκείνων που εξώμωσαν, δηλαδή των μασόνων, αλλά και φίλος και υποστηρικτής κραγμένων κινέδων, πέστε μας σας παρακαλώ, ποια αντίσταση κάνατε προς αναχέτηση της επιδρομής των φραγκοπαποφίλων, οι οποίοι χωρίς φόβο Θεού και με θράσος λιμένονται την Εκκλησία του Χριστού, πότε σταθήκατε καθ' ναι. Έχουμε λοιπόν... Μπρος. Ναι, παρακαλώ. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω με ένα αυτό μια ένσταση. Ναι, βεβαίως. Για το θέμα το οποίο δέχτηκε τώρα ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ναι. Δεν νομίζω ότι τον τιμά τον κύριο Σωτηρόπουλου να δέχεται από έναν ακροατή επένος, διότι ένας ο οποίος θίγεται και συγκεκριμένα ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο διεκριμένος αυτός επιστήμονες, δεν έχει χρειά από μας για να μπλέξουμε κανένα μισή ώρα αυτού και να λέμε αυτά τα λόγια. Είναι μοναχός τικανός και όπως φαίνεται γεδινός ρήτρας και έχει τόσες αποδείξεις και τεκμήρια κλπ. Ας πούμε, που δεν χρειάζεται. Το ότι δέχτηκε αυτό το πράγμα τον νομίζω ότι δεν τον τιμά για μένα. Προσωπική μου βέβαια. Δεύτερον. Να απαντήσω σε αυτό και μετά. Ναι, καλά. Δεν προσέξατε τι είπα όταν τελείωσε. Δεν σας ακούω γιατί είμαι στο δωμάτιο, ναι, και περίμενα. Δεν προσέξατε τι είπα όταν τελείωσε ο τηλεθεατής. Ναι. Είπα ότι εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου όπως με παρουσίασε ο τηλεθεατής. Η αγάπη του υπερέβαλε τα πράγματα όπως και το μίσος υπερβάλλει, ναι. Άλλοι με θεωρούν σατανά και άλλοι άγγελο, είπα, ναι, ναι. Ούτε άγγελος είμαι ούτε σατανάς, ναι, ναι. Είμαι ένας, ναι, ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου, ναι, 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 που κηρύττω ορθοδοξία και, ναι, πολεμώ, ναι, τις αιρέσεις, ναι, 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 και έχω, ναι, αγανάκτηση, ναι, διότι, καλά, με πολεμούν αυτοί, προσέχει, οι οποίοι έπρεπε να με υποστήριζουν. Αυτά είπα, δεν δέχτηκα τους επένους. Και άλλοι πολεμήθησαν και άλλοι γδάριξαν και ξέρω εγώ και στο σταυρό μαρτυρήσαν και χειαστήκαν. Ωραία, δεν δέχτηκα τους επένους. Δεν δέχτηκα τους επένους. Εγώ αυτή τη διαμάχη που βλέπω τώρα, τη λυσαλαία διαμάχη που γίνεται μεταξύ αυτών, δεν το βλέπω σωστό, διότι χαίρονται οι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι Εβραίοι, οι Παπικοί, οι Τούρκοι, και δεν συμμαζεύεται αυτή η διαμάχη που γίνεται μεταξύ νέων ημερολογητών, παλιών ημερολογητών, διαμάχη με μίσους κατά του Πατριάρχη, κατά του Κύρου, κατά του άλλου. Καλά είναι να κοιτάξει ο καθένας τα δικά του και να κοιτάξουμε να οφειλήσουμε την πατρίδα μας. Αυτό κοιτάζαμε, να κηρύττουμε ορθόδοξα, και πιστεύω, να πολεμάμε τις αιρέσεις, ναι, ναι, να πολεμάμε τις αιρέσεις, ναι, 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 και πήρε το Πατριαρχείο και η Μίζων και η Μπερτελή Σύνοδος
το μέρος των αιρετικών, ναι, και αφόρησε ένα ορθόδοξο εργάτη του Ευαγγελίου. Ποιος φταίει? Κύριε Σωτηρόπουλε. Ποιος φταίει, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω. Τελειώστε και θα σας πω. Το Πατριάρχη τον αλλάζεις όπου τη θέλεις, κύριε Σωτηρόπουλε. Θα τον αλλάξουμε. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε την Αγία Σοφία τζαμί και οι Τουρκαλάδες έχουν εδώ πέρα τα τζαμιά τους όπως θέλουν. Το δυστύχημα είναι ότι οι Πατριάρχοι κάνουμε Τούρκο και δεν κάνουμε Έλληνα. Πρέπει να έχει τουρκική υπηκότητα. Το δυστύχημα είναι ότι πάμε να ρίξουμε όλες τις ευθύνες του Πατριάρχη για να αγκαλιάσουν το Πατριαρχείο οι εχθροί, οι Ρώσοι διαμέσου του Πασλαβισμού ή οι Τουρκαλάδες ακόμα. Είμαστε, ακούστε. Μην τα συγχαίρουμε τα πράγματα. Είμαστε υπέρ του Πατριαρχείου και εναντίον αντικανονικών και αδίκων ενεργειών του Πατριάρχου και της Συνόδου του. Το έχω πει χίλιες φορές. Όποιος βάλει κατά του Πατριάρχου, βάζει εμέσως κατά του Πατριαρχείου. Λάθος κάνετε. Ναι, εντάξει, λάθος. Όποιος Πατριάρχης κάνει αντικανονικές και αντιβαγγελικές και αντορθόδοξες ενέργειες, ναι, υπονομεύει αυτό στο Πατριαρχείο. Θα συμφωνήσουμε με μια γνώμη σας για την πρόταση την οποία κάματε για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τις οποίες δυστυχώς καταξυφτύλησαν οι πολιτικά της. Δεν είναι μόνο για τον Ιερό Ναό, τον Αγίου Ανδρέου εδώ στην Πάτρα, στον νομό Αχαΐας. Σε όλους τους νομούς κάντε μια ενέργεια να μαζευτούν χρήματα, να στελιχώσουμε την άμυνα των ενόπλων δυνάμεων, διότι η σωτηρία του έθνους, κύριε Σωτηρόπουλη, είναι μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ, καλή νύχτα. Θα ήθελα να πω, κύριε Σωτηρόπουλε, πάνω σε αυτό που ο αγαπητός τηλεθεατής, ότι καταρχάς εδώ είναι η παραξήγηση και το λάθος. Δεν πρόκειται περί μιας διαμάχης. Διότι πράγματι τότε θα είχαμε πει που πέσει κι εμείς σε όλη αυτή την πλάνη που περιέχει μια διαμάχη. Εδώ πέρα πρόκειται για θέματα πίστος. Εδώ πλέον ή θα ακολουθήσεις το φρόνημα των ανθρώπων και των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το φρόνημα του Χριστού και της Εκκλησίας, ή θα ακολουθήσεις το φρόνημα της Εκκλησίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι μια θέση προσωπομαχίας, διότι θα είμαστε και άδικοι ακόμα και αν είχαμε δίκιο. Εδώ πρόκειται για θέματα πίστεως, θέματα δογματικά, και μάλιστα αυτός ο οποίος δεν ακολουθήσει αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού και η Εκκλησία μέσα από την παράδοση και τους πατέρες και τους κανόνες της Εκκλησίας, είναι και εκτός Εκκλησίας. Αν θέλει να ακολουθήσει πρόσωπα δικαίωμά του. Εμείς όμως ακολουθούμε Ιησού Χριστό Σταυρωμένο, Θεόν αιώνιων και αληθινών. Κύριε Κοντρουμπέλη, ξέρετε ποια είναι η νοοτροπία μερικών χριστιανών? Να σε σφάζει ένας δεσπότης και εσύ να μην διαμαρτύρεσαι, να μην λες με σφάζει. Άμα λες με σφάζει, σκανδαλίζεις το λαό. Να λες σφάξε μαγάμου να γιάσω. Κατάλαβες? Ο λόγος που βγάλαμε την εκπομπή, τη φιλία. Αλλά και ο Χριστός, όταν, που είναι ο Άγιος των Αγίων, όταν δικαζόταν και καταδικαζόταν και τον ράπησε ένα κάθαρμα του αρχιερέως, λοιπόν, διαμαρτυρήθηκε ο Χριστός και είπε, εάν είπα κανένα κακό, πες μου τι κακό είπα, γιατί με δέρνεις. Αν δεν είπα κακό λόγο, γιατί με δέρνεις. Διαμαρτυρήθηκε ο Χριστός. Και εμείς διαμαρτυρόμεθα για τη σφαγή που μας έκαμε το Πατριαρχείο, διότι το ήθελε ο αιρετικός Στυλιανός που κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός για Αγία Γραφή, παραμύθι και λοιπά. Και τον ελέγξαμε. Μάλιστα. Πάω στη τυφλή, δεν οδηγούν τυφλούς, και να ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει Διοκλητιανός με το Κολοσσέο και τα Άγρια Θηρία και όλος εκεί όλα τα μαρτύρια. Υπάρχει σήμερα η μαρτυρία της λάσπης, της κοβαντίας, της σκευωρίας. Εδώ σας λέω, βγήκε και άνθρωπος και κατηγόραγε επειδή ακριβώς τι να δημιουργήσει. Ξέρετε τώρα γιατί στενοχωρούνται, κύριε Κοντρουμπέλη, οι παπάδες και δεσποτάδες, οι κακοί παπάδες και δεσποτάδες, δεν λένε όλους τους καλούς, οι ένοχοι. Ξέρει γιατί στενοχωρούνται? Διότι δεν έπιασε ο αφορισμός. Δεν έπιασε. Εάν πραγματικά με θεωρούσαν εκτός εκκλησίας, όπως είναι οι Ιεχωβίτες, οι Μορμόνοι κλπ, δεν θα ασχολούνταν με μένα. Ασχολούνται με μένα διότι βλέπουν ότι είμαι μέσα στην εκκλησία και αγωνίζομαι εναντίον του οικουμενισμού, και οι οικουμενιστές πικραίνονται. Θέλουν... Τους χαλάμε τα σχέδια. Θέλουν... Τους χαλάμε τα σχέδια. Αυτή θέλουν είναι να μας παραδώσουν στον Πάπα και στους Προτεστάντες. Μάλιστα, να περάσω επόμενα. Στο εξωτερικό έχει αλωθεί ο ελληνισμός. Το γνωρίζω, κύριε Σωτηρόπουλε, γι' αυτό και κάνω αυτόν τον αγώνα. Εγώ περιοδεύω από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Είναι θλιβερή η κατάσταση στο εξωτερικό. Λίγοι χριστιανοί υπάρχουν που στενάζουν και δεν το σκηνοθετούν. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Αν το γνώριζε, φανταστείτε δηλαδή τους πολιτικούς να έχουν υποβάλει. Παίρνουν τους χριστιανούς οι παπάδες και πηγαίνουν σε καθολικά μοναστήρια και κάνουν σπερινό και τρώνε και πίνουν και συνορτάζουν μαζί.
Θέλετε να πω κάτι, κύριε Σεντρόπουλε? Δέχονται τις μονοθεσίες. Νέα παιδιά, συγχωρέστε, αυτό λέτε. Συγχωρέστε με που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επειδή με επικοινωνούν πάρα πολλά παιδιά. Κοινωνούν παιδιά και πορνεύουν, έχουν σχέσεις και λέει δεν πειράζει, κοινώνησε. Κοπέλα σου είναι. Την αγαπάς και σ' αγαπάς. Τρώνε πίνουν το πρωί, ούτε μερικοί έχουν καταργήσει και την εξομολόγηση. Και πάει και κοινωνάνε, αναδέστατα. Στέλνουν δηλαδή με το σώμα και το όνομα του Χριστού παιδιά στην κόλαση, στη φωτιά. Τέλος πάντων, να περάσω επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ακούγονται πάρα πολλά για οικουμενισμό και είναι, θέλω να πω λίγα πράγματα και καλά, γιατί προηγουμένως μιλούσε ένας ακροατής και έπιασε όλη την ώρα μοναχός του. Ας πούμε, εντάξει, δεν θα αναφερθώ στο θέμα το προσωπικό του κύριου Σωτηρόπουλου με αυτό το που έχει γίνει εναντίον του, ας πούμε, την κατηγορία. Αλλά δεν είναι για το θέμα αυτό άλλωστε το σημερινό. Ναι, 2-3 πραγματάκια θα αναφέρω. Μάλιστα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος και ο κύριος ο Σεβασμιότατος Κατιώτης και όλοι οι άλλοι όσοι μιλάνε για οικουμενισμό θα αγνούν για την ύπαρξη των παλαιοκαθολικών. Να διαβάσω ένα κείμενο παρακαλώ. Ναι, να ακούσουμε τις θέσεις. Αξιοσημείωτον την χάνει το γεγονός ότι κατά την τελευταία ταύτην συνδιάσκεψη οι παλαιοκαθολικοί ερηδόμενοι και στην έκθεση πίστεως της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων του έτους 1969 συνυπέγραψαν μετά των Ορθοδόξων την κάτωθη δήλωση απορρίπτωμεν διαρρήδην την προσθήκην του Φιλιόκβε την γενωμένην εν τη Δύση κατά τον 11ο αιώνα άνευ αναγνωρίσεως υπό Οικουμενικής Στηνός Συνόδου. Η απόρριψη σ' αυτή αναφέρεται ου μόνον εις των κατηκανονικών τρόπων της προσθήκης και έτσι και μόνον ο τρόπος ούτως αποτελεί πρόσκομα της αγάπης ως του συνδέσμου της ενότητος. Πολλό μάλλον απορρίπτωμεν διαρρήδην και πάσαν θεολογική διδασκαλία καθιστώσαν των ιών συνέτειων του πνεύματος. Δεν θέλω να κάνω βέβαια τον έξυπνο και εγώ τώρα τα μαθαίνω αυτά τα πράγματα. Είστε παλαιοκαθολικός? Όχι, μάλιστα. Όχι καμία σχέση. Ορθόδοξος. Απλώς έχουμε μια αντίρρηση εδώ. Να συνεχίσω μια στιγμή. Εκ δε των συνδιασκέψεων μεταξύ των Αγγλικανών και Ορθοδόξων, μνημονεύοντας πραγματοποιηθήσας εν Σεντ Άλμπανς κατ' Ιούλιον του έτους 1975 και εν Μόσχα κατ' Αύγουστον του έτους 1976. Αποτέλεσμα του διαλόγου τούτο υπήρξε κάτωθε κοινή δήλωση εν σχέση προς το Φιλιόκβε. Είναι στα αγγλικά. Σε γενικές γραμμές δεν δέχονται το, να μην μακρηγορήσω, δεν δέχονται το Φιλιόκβε. Μία τέτοια πολεμική στάση που θυμίζει Φλωράκη του 1975 εναντίον όλων και όλων μήπως διώξει από την προσέγγιση άτομα που πραγματικά θέλουν να έχουν την προσέγγιση αυτή μεταξύ των εκκλησιών. Δεν νομίζω ότι ωφελεί αυτή η πολεμική. Ναι, ο Πάπας είναι φίδι και λοιπά και λοιπά, το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, αυτό, ωραία, ακούσαμε, να απαντήσουμε. Γνωρίζουμε ιστορία και όλοι γνωρίζουν ιστορία. Να απαντήσουμε, να απαντήσουμε, το καταλάβαμε. Αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις. Να απαντήσουμε, να απαντήσουμε. Ότι οι παλαιοκαθολικοί διεφώνησαν με τους παπικούς ως προς το Φιλιόκβε είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Οι παπικοί όμως επιμένουν στο Φιλιόκβε και οι προτεστάντες έχουν επίσης από τους καθολικούς, τους παπικούς, πάρει το Φιλιόκβε και ο Σάκης έκαναν συλλήτουργο, συμπροσευχή και συλλήτουργο, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός με τον Πάπα, απεγγέλθη από τους παπικούς, το πιστεύω, χωρίς το Φιλιόκβε, αλλά εκείνη μόνο τη φορά, ενώ τις άλλες φορές οι παπικοί απαγγέλουν το πιστεύω με το Φιλιόκβε, το οποίο είναι αντίθετο με το κείμενο της Γραφής, με το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το 15ο κεφάλαιο, το στίχο 26, που είπε ο Χριστός θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, παρά τον Πατρός, το οποίο παρά τον Πατρός εκπορεύεται. Εγώ μεν θα το στείλω, αλλά από τον Πατέρα θα το στείλω, διότι από τον Πατέρα εκπορεύεται. Και οι πατέρες που έκαναν το σύμβολο της πίστεως απειγόρευσαν να γίνει προσθήκη και ο Πάπας έκαμε αυτή την προσθήκη. Οι παλαιοκαθολικοί είναι μια μερίς οι οποίοι καλώς διεφώνησαν στο θέμα αυτό, αλλά είπαμε οι παπικοί γενικώς και οι προτεστάντες υιοθέτησαν το Φιλιόκβε. Ο δε Πάπας δεν διορθώθηκε δυστυχώς, αλλά προσφάτως διακήρυξε ανεδέστατα ότι ο Χριστός του ανέθεσε την ευθύνη
να κυβερνήσει τον κόσμο και όχι μόνο εκκλησιαστικά, θρησκευτικά, αλλά και πολιτικά. Διεκδικεί δηλαδή και κοσμοκρατορία, και παγκόσμια εξουσία, θρησκευτική και πνευματική και πολιτική εξουσία. Και πολιτική εξουσία. Δεν έχει ο Πάπας διορθωθεί. Μακάρι να είχε διορθωθεί. Εμείς θέλουμε να γίνει ένωση, αλλά πώς. Αληθινή ένωση. Να εγκαταλείψουν οι παπικοί τις αιρέσεις τους, να εγκαταλείψουν οι προτεστάτες τις αιρέσεις τους και τότε να επανέλθουν στην πίστη της αρχαίας Ενωμένης Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, της οποίας συνέχεια είναι η Ορθοδοξία, και τότε δεν έχουμε καμία διαφορά. Χαρά και αγαλίαση. Αλλά να ενωθεί η αλήθεια με το ψεύδος, αυτό δεν το θέλει ο Θεός, το θέλει μόνο ο διάβολος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτρουμπέλη, είπα Παναγιώτης Χατζής, δημοσιογράφος. Μάλιστα. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Νίκο, για τον οποίο πρέπει να πω ότι όχι μόνο σέβομαι και εκτιμώ βαθύτατα, και θαυμάζω και θα διαφωνήσω με ένα προηγούμενο τηλεθεατή σας, ο οποίος είπε κακώς δέχτηκε κάποιους επένους. Δεν ξέρω, ο κύριος Νίκος γνωρίζει πολύ καλά τους πατέρες, ότι καμιά φορά και η ψευτοταπείνωση είναι χειρότερη από την υπερηφάνεια, έτσι δεν είναι, κύριε Σωτηρόπουλε? Κύριε Χατζή, χαίρομαι που σας ακούω, διότι σας εκτιμώ χωρίς να σας κολακεύω, ως ένα ευφιέστατο δημοσιογράφο. Έχουμε και συνεργαστεί μερικές φορές. Και μάλιστα συνεργαστήκαμε και κάναμε μια συνέντευξη τότε που συνέβη ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό για σας. Ναι. Εκείνος ο περίεργος, ο ανυπόστατος, και θα μου επιτρέψετε να το καταγγείλω κι εγώ, ένας εκβιαστικός, θα έλεγα, αφορισμός στο πρόσωπό σας, που δεν ταιριάζει για ανθρώπους, και δεν με ενδιαφέρει αν παραξηγηθεί ο κύριος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, λίγο με απασχολεί. Για έναν άνθρωπο που έχει τέτοιες γνώσεις πατερικές, είναι σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων μέσα, και γι' αυτό μόνο πήρα τηλέφωνο να καταθέσω τη δική μου άποψη από γνώση που έχω από το πρόσωπό σας, από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μαζί. Χρειαζόμαστε τώρα, αυτή την περίοδο νομίζω, πολλούς και εσάς. Δεν έχουμε. Και εκείνους τους λίγους που έχουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, προσπαθούμε να τους διώξουμε από την Εκκλησία. Και δεν είστε μόνο εσείς που ταλαιπωρείστε, είναι και άλλοι νομίζω, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο, και όχι διότι το λέτε για μένα, διότι έχω λέω ακούσει και για άλλους. Και άλλους, και άλλους. Έχω ακούσει και άλλες εκπομπές για άλλα πρόσωπα που κάποτε μερικές φορές έγινε και η δική σας δημοσιογραφική καρδιά Ατλαντικός ωκεανός αγανακτήσεως. Πάντως εκείνο που εγώ ήθελα να καταθέσω, και θα μου επιτρέψει ο κύριος Κουτρουμπέλης να κλέψω λίγο από το χρόνο σας, άλλωστε εκτός αυτού είστε και γνωστός και η δική σας θέση έχει βαρύνουσα, όχι, έχει βαρύνουσα σημασία. Εγώ πήρα να καταθέσω την άποψή μου για τον κύριο Σωτηρόπουλο. Όταν έρχομαι στην Πάτρα σας παρακολουθώ, να ξέρετε, από τα καλά. Εγώ ήθελα να πω το εξής στον κύριο Κουτρουμπέλη, ότι και όταν με αφορούν θέματα εγώ δεν παρεμβαίνω στις εκπομπές, δεν το συνηθίζω, μου αρέσει να τις παρακολουθώ. Όμως θα ήθελα να πω, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνετε μια έκκληση σε αυτούς που εν πάση περιπτώσει ακόμα πιστεύουν και θέλουν να ξεπεράσουν τα μεγάλα προβλήματα, να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματα που έχει η Ορθοδοξία. Όσον αφορά για τους παπικούς, για τους δεσποτάδες και όλα αυτά, είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο κόσμος μάλλον έχει αγανακτήσει, δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Αλλά εκείνο, έχω μια μικρή ένσταση μόνο. Μια μικρή ένσταση. Ακούω, κύριε. Και θα ήθελα έτσι δημοσιογραφικά να ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Προηγουμένως ο κύριος Λόης που μίλησε, και επί Μακρόνο μίλησε, και κάπου υπερέβαλε και λίγο για τα του δεσπότη νομίζω. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα έπρεπε, πιστεύω, εσείς να αντιδράσετε σε αυτά. Όχι για τον Μητροπολίτη Πατρών, αλλά για όλα αυτά. Και για τον Αυγουστίνο τον Καντιώτη, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, έχουν πει πάρα πολλά. Ωστόσο δεν μπορεί να τον μειώσει κανένας, δεν είναι έτσι? Νομίζω πρέπει να το προφυλάξουμε αυτό, δεν νομίζετε? Να σας πω κάτι, να σας αποκαλύψω, κύριε Χατζή. Δεν το λέω προσωπικά, ναι, προς Θεού, αλλά ξέρετε ότι τον Μητροπολίτη Πατρό τον σέβομαι και τον αγαπώ, αλλά πέραν τούτου πρέπει να προστατεύσουμε κάποιους θεσμούς. Λοιπόν, όχι τα πρόσωπα, τους θεσμούς. Θα προστατεύσουμε θεσμούς, αλλά δεν θα αδικήσουμε πρόσωπα. Βεβαίως. Τα οποία αγωνίζονται ανιδιοτελώς μάλιστα για την Εκκλησία. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει μεγάλη ιστορία, πιστεύω στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Εντολού ότι μια μέρα θα πάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγιά Σοφιά
τα έχω γράψει αυτά στον Πατριάρχη, αλλά πιστεύω επίσης ότι αντικανονικές, αντιορθόδοξες και αντιευαγγελικές και σκανδαλώδεις ενέργειες του Πατριάρχου της λεγόμενης μίζωνος και υπερτελούς συνόδου, ενός σχήματος αντικανονικού, δεν ερίδεται στην ιστορία της Εκκλησίας και στους ιερούς κανόνας, και γενικότερον τέτοιες ενέργειες οικουμενιστών από τους οποίους έχει γεμίσει το εξωτερικό, υπονομεύουν και καταστρέφουν τον ιερό και ιστορικό και μεγάλο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύριε Σωτηρόπουλο, θα συμφωνήσω μαζί σας σε ό,τι αφορά την προσωπική σας περίπτωση και νομίζω ότι αυτό που κάνω μπορεί και να διακινδυνεύω κάποια πράγματα, δεν με νοιάζει όμως. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε, ότι δεν μπορεί κανείς έτσι να παίρνει ορισμένες αποφάσεις εξ αφορμής του γεγονότος, και επειδή το θυμάμαι από τη συνέντευξη που μου είχατε δώσει αμέσως μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός για τον Μητροπολίτη, αυτό τον υποτιθέμενο που έχουν τοποθετήσει στην Αυστραλία. Ο οποίος έχει κάνει τα μύρια, όσο έχουμε διαβάσει χιλιάδες πράγματα, και βεβαίως εδώ η ιστορία θα σας δικαιώσει και να είστε βέβαιος γι' αυτό, και σας δικαιώνουμε και εμείς από τώρα όσοι γνωρίζουν βεβαίως τα πράγματα και τα γεγονότα σε ό,τι αφορά την Αυστραλία. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται και πού πάνε τα τέσσερα. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί και ό,τι αρπάξει είναι, ο οποίος διδάσκει φοβερά πράγματα. Όχι ότι εμείς μπορούμε να είμαστε καλύτερα, δεν βγαίνουμε και να τα πούμε δηλαδή σε τελευταία ανάλυση. Από αυτόν είμαστε καλύτεροι, όντως. Εγώ λέω όλοι οι παπάδες και όλοι οι δεσποτάδες και όλοι οι λαϊκοί και όλοι οι κοσμικοί, από τον Αυστραλία ειδικός, όλο το σύμπαν είναι καλύτερο. Κύριε Χατζή, ναι, με επιτρέπετε, θα προβάλλω μια κασέτα. Σας τρώω το χρόνο. Όχι, δεν θα τρώτε τον χρόνο, σας ακούμε λίγο ευχάριστα. Θα προβάλλω μια κασέτα. Και θα ήθελα, χωρίς να κάνω κανένα σχολιασμό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα φρίξετε, γιατί είναι οπτικό ντοκουμέντο και ντοκουμέντο φοβερό. Θα το προβάλλω, αν όχι την επόμενη, γιατί δεν ξέρουμε το χρόνο σε σχέση με το πώς θα τα αναπτύξει ο Σωτηρόπουλος ή την εμπειρία που μπαίνει. Και θα ήθελα, παρακαλώ, αν πιστεύω να υπάρξει η ευκαιρία, να πιάσει τη γραμμή και να ακούσω την κριτική σας, τίποτα άλλο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ορθόδοξος, λογικός άνθρωπος να δει πάνω σε ιερό. Σε ιερό, με παπικούς και ορθόδοξους να χορεύουν μπαλέτο μπαλαρίνες. Αυτό που σας λέω δεν υπερβάλλει. Δεν είναι το πρώτο γεγονός αυτό. Συμφωνώ. Εγώ θα σας πω κάτι. Συμφωνώ. Το οποίο πρόκειται να αποκαλύψω. Μάλιστα. Συγγνώμη, το λέω και σε εσάς κύριε Κουτρουμπέλια και στον κύριο Σωτηρόπουλο κυρίως. Με συγχωρείτε που το θέτω έτσι, αλλά επειδή εκείνος είναι ο παθών. Κύριε Σωτηρόπουλο, λίγα συντόμως θα αποκαλύψουμε ορισμένα ονόματα Μητροπολιτών οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορα τσιμπούσα, γιατί περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Τσιμπούσα, γιατί, όπως το λέτε. Γιατί τι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο δηλαδή. Ταξιδεύουν, διασκεδάζουν τη δανεία τους. Περί διασκεδάσεως και περί πλάκας πρόκειται. Του ελληνικού λαού, τρώνε, πίνουν και την άρτα φοβερίζουν. Ναι, με ορισμένους παπικούς. Ζουν σαν Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Και οι στολές που φοράνε είναι παρμένες από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Και θα δείτε, κύριε Σωτηρόπουλε, ονόματα τα οποία πραγματικά, εγώ θα σας στείλω αν δεν είσαστε στην Πάτρα, ονόματα που θα εκπλαγείτε. Πιστεύω ότι αυτό το σύστημα της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας, το σύστημα του να ζούμε καλά και να περνάμε εμείς καλά και άλλοι χειρότερα, έχει σαφώς διαβρώσει τα πράγματα. Νομίζω μου το έχετε πει και εσείς σε μια εκπομπή σας αυτό, όταν το είχαμε συζητήσει σε μια συνέντευξή σας. Και κλείνοντας, θέλω να καταθέσω το εξής, ότι όποιος άνθρωπος είναι λογικός και υπεύθυνος, σίγουρα δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που συνέβη σε εσάς. Εγώ το λέω, είμαι μακριά από φανατισμούς και το γνωρίζετε αυτό, κύριε Σωτηρόπουλε, μακριά από οποιαδήποτε σχέση κυκλωμάτων και φιλιών και με οποιοδήποτε χριστιανική οργάνωση και όλα αυτά. Είμαι έξω και πέρα από αυτά και προσπαθώ να είμαι τελείως μακριά, αλλά αυτό που συνέβη σε εσάς, εγώ προσωπικά, και λέω την προσωπική μου άποψη, το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ εγκληματικό. Πιστεύω ότι ο Νίκος ο Σωτηρόπουλος ανήκει, αυτή είναι η άποψή μου, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτή η προσωπικότητα από την Εκκλησία μας. Μας χρειάζεται, θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας, να παλεύετε και να αγωνίζεστε για αυτό που πάντα πιστεύατε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτρουμπέλη. Σας ζητώ συγγνώμη, σας πήρα πάρα πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη και από τους φίλους τηλεθεατές. Χρειάρισα λίγο παραπάνω, τι να κάνουμε. Και εγώ, κύριε Χατζή, εκφράζω πάλι τη χαρά μου που επικοινωνήσαμε και ευχαριστώ για τα λόγια σας. Και σας βεβαιώνω
ότι εάν δεν με θέλουν μερικοί δεσποτάδες και παπάδες και είμαι μακριά από αυτούς, όμως με το λαό του Θεού θα είμαι πάντοτε όσο ζω και αναπνέω κοντά στο λαό του Θεού. Το πιστεύω, το ελπίζω και να ξέρετε ότι είναι πολλοί αυτοί που σας αγαπάνε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κύριε Σεντρόπουλε, θα ήθελα, συνοψίζοντας, να πω ότι σαν άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι γενικά, όχι μόνο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτρουμπέλη και κύριε Σωτηρόπουλε, υπομονή. Όλα θα πάνε καλά. Μαράναθα, λέει το Ευαγγέλιο, για όσους το διαβάζουν. Και για όσους προσεύχονται να έρθει πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα θέλει ο Κύριος, διότι όπως και ο ίδιος έχει πει, να έρθει πιο γρήγορα, γιατί αν δεν έρθει, τότε όλοι μας θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Πρωτού, ωραία υπενθυμίσατε το Μαράναθα, να υπενθυμίσω και τη φράση που προηγείται τον Μαράναθα. «Ή της ου φιλή Κύριον Ιησούν Χριστόν ή το ανάθεμα». Ακριβώς. Μαράναθα. Όποιος δεν αγαπάει με φίλτρο θερμό το Χριστό και παίρνει το μέρος των βλασφήμων και των αιρετικών και των αντιχρίστων, αυτός είναι αναθεματισμένος, λέει ο Παύλος. Ο Παύλος το λέει. Και ο Παύλος ακουέ το ταύτα και ο Μητροπολίτης Πατρών. Ο Παύλος λέει αυτό, αλλά λέει και κάτι άλλο. Τι άλλο λέει? Η πλεονεξία είναι η δολολατρία. Μάλιστα. Ακουέ το ταύτα και τούτο ο Μητροπολίτης Πατρών. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν ζήτησα να κοινωνήσω το αίμα του Μητροπολίτου Πατρών, αγαπητέ μου, διότι το αίμα του είναι μολυσμένο από το μικρόβιο της αμαρτίας και μάτι της φιλαργυρίας. Ζήτησα να κοινωνώ το αίμα του Χριστού, τον οποίον πιστεύω και υπηρετώ από μικρό παιδί, και το κεντολί στους παπάδες, στους δούλους να μην με κοινωνούν. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύει τίποτε αυτός ο Κύριος? Δεν ξέρω αν το είχε διαβάσει αυτό το χωρίο, ότι η φιλαργυρία είναι η δολολατρία, διότι αν το είχε διαβάσει πιστεύω ότι δεν θα είχε αυτές τις καταθέσεις για τις οποίες τον κατηγορούν. Είναι διαβασμένος και θέλει και διάβασμα. Ας βρεθεί παπάς να τον διαβάσει. Κατάλαβες, το κατάλαβες πολύ καλά. Μάλιστα. Τα δαιμόνια ενεργούν διαμέσου των ιών της απειθίας. Όποιος απειθεί στο Ευαγγέλιο που λέει μη θησαυρίζεται, έχει και την ενέργεια του σαταλά και έχει ανάγκη και εξορκισμών. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε κύριε Κουτρουμπέλη και κύριε Σωτηρόπουλε. Αυτά θεωρούνται αφθάδια, αλλά εγώ μιλάω τη γλώσσα της γραφής. Σωστά κύριε Κουτρουμπέλη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε κύριε Κουτρουμπέλη να ασχοληθώ. Η πλεονεξία, είπατε, είναι ειδωλολατρία. Σαφώς, σαφέστατα. Συνεπώς ο Μητροπολίτης Πατρών είναι ειδωλολάτρης. Σαφέστατα. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι κολύγοι του ακόμα. Και οι υπηρέτες του, όπου τα παράσιτα. Τα παράσιτα, οι επαγγελματίες που νόμισαν ότι ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για να έχουν αυτή θέση και τυχερά. Και απολαδές και απολαύσεις. Προαλήφεται για αρχιεπίσκοπος, κύριε Σωτηρόπουλε. Προαλήφεται. Δεν κάνει ούτε για νεκροθάφτης. Αυτό το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρουμε κι εμείς. Ένας που θησαυρεί τόσο πολύ δεν κάνει νεκροθάφτης. Θάφτει την Εκκλησία του Χριστού μας. Κύριε Κουτρουμπέλη, ολοκληρώστε, ναι, ολοκληρώστε. Άκου να μην κοινωνάει ο Σωτηρόπουλος και να κοινωνούν όλοι οι ασεβείς. Παρακαλώ, να ακούσουμε. Να μου επιτρέψετε εμένα να επανέλθω στο θέμα που αρχικά θίξατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες μια εκπομπή στο Sky του κύριου Τριανταφυλόπουλου. Για πείστε. Εχθές στο Sky το βράδυ είχε καλεσμένους τον κύριο Μουστάκη και τον πατέρα Μεταλλινό. Τον πατή Γιώργη, μάλιστα. Μάλιστα. Και είχαν σαν αντικείμενο κάποια φράση που είχε πει ο πατήρ Μεταλλινός σχετικά με τους παλαιοημερολογίτες αυτούς, τους λεγόμενους, δεν ξέρω αν είναι, τους μοναχούς και για αυτές τις ακατονόμαστες ενέργειες που είχαν κάνει. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, δεν προτίθεμαι εγώ να σχολιάσω τις απαντήσεις και την απολογία του πατρός Μεταλλινού στις θέσεις και το κατηγορητήριο που του ανέγνωσε ο κύριος Μουστάκης, που κάθισε και του έκανε ανάγνωση κατηγορητηρίου. Θέστε μου την ερώτηση, είναι την ερώτηση. Λοιπόν,
Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, επειδή όμως οι κύριοι τηλεθεατές δεν ξέρουν για τι πράγμα θα κάνω τις ερωτήσεις, θα μου επιτρέψετε δυο να σταθώ μόνο σε όσα ελέγχθησαν από τον κύριο Μουστάκη εν συγχορδία με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Παρακαλώ. Και να τα ακούει και ο κύριος Σωτηρόπουλος, γιατί μετά θα υποβάλω δυο ερωτήσεις να μου απαντήσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, όσο μπορείτε πιο σύντομα όμως. Ναι, είπανε χτες ότι οι οργανώσεις Σωτήρ Ζωή και οι Καδιωτικοί, μάλιστα, είναι παραεκκλησιαστικές που κάνουν προσιλητισμό και πλήση εγκεφάλου. Ένα. Να απαντήσουμε σε αυτό. Ένα. Ναι. Οι δεσποτάδες εκτός ολίγων δεν έκαναν τίποτε άλλο κατά το παρελθόν, λοιπόν, κατά τις παρελθούσες δεκαετίες, λοιπόν, παρά να γεμίζουν την Ελλάδα με σκάνδαλα φιλαργυρίας, δεσποτοκρατίας, αγκηθικότητας κλπ. Εκτός ολίγων. Εκείνοι που δούλεψαν μέσα στον ελληνικό λαό με την κατήχηση, με το κήρυγμα, με περιοδίες, με βιβλία, με περιοδικά και καλλιέργησαν ορθόδοξα τον ελληνικό λαό είναι οι οργανώσεις. Η Ζωή, ο Σωτήρας, ο Σταυρός και άλλες μικρότερες οργανώσεις. Με μικρότερες οργανώσεις και σύλλογοι. Ο πιο σοφός αρχιμανδρίτης κοινής αναγνωρίσεως, ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοδρόπουλος, ο Αείμνηστος, είχε πει, αν δεν υπήρχαν οι θρησκευτικές οργανώσεις, είναι ζήτημα αν στην Ελλάδα θα βρίσκαμε ένα πνευματικό άνθρωπο. Να λένε ότι οι οργανώσεις είναι παρεκκλησιαστικές ή έξω-εκκλησιαστικές. Παρά την εκκλησία σημαίνει κοντά. Αυτό είναι αίρεση. Βέβαια. Γιατί είναι αίρεση. Παρεκκλησιαστικός ή έξω-εκκλησιαστικός θα πει αυτός που δεν είναι μέσα στην εκκλησία. Αυτό θέλανε να περάσει το μήνυμα, κύριε Σωτηρόπουλε. Όποιος είναι αιρετικός. Να μας πούνε ποια αίρεση έχουμε εμείς οι οργανωσιακοί. Μήπως δεν πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, μήπως δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, μήπως δεν πιστεύουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, μήπως δεν πιστεύουμε σε ψυχή, μήπως δεν πιστεύουμε σε ονιώτα. Ποια είναι η αίρεσή μας. Συνεχίζω, για να μην σας καθυστερώ και εσάς και κάποιον άλλο κύριο Τελεπτή. Αιρετικοί είναι αυτοί που λένε τους Ορθοδόξους παρεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς. Αυτοί είναι αιρετικοί και άξια φωνημού. Είπε το εξής άλλο ο κύριος Μουστάκης εχθές. Ο Μουστάκης είπε, ακούστε, αιρετικά πράγματα, μεταξύ άλλων το ανέφερα προηγουμένως, έγραψε ο κύριος αυτός, ότι αυτό που λέει ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, ότι ένα αστέρι οδήγησε τους μάγους στον Χριστό, είναι παραμύθι. Το άκουσα. Για πετε μου στη συγκεκριμένη εκπομπή τι διατύπωσε. Είπε. Όταν η ταγή της Ορθοδοξίας και ανέφερε, ακούστε, συγκεκριμένα, Αθήνα Γόρας Δημήτριος Βαρθολομαίος, ασπάζονται και διαλέγονται με καθολικούς και προτεστάντες, και το είπε τρεις φορές, ποιοι είμαστε εμείς. Ο λαός, το σώμα της Εκκλησίας, αυτός είναι ο φύλαξ της Ορθοδοξίας. Ποιοι μάλιστα είμαστε, δηλαδή πώς ο πιστός λαός κρίνει και οικουμενικές συνόδους. Βεβαίως. Οι δεσποτάδες έχουν κάνει μέχρι σήμερα χιλιάδες αναρρύθμιτες συνόδους. Μόνον 7 συνόδους ανεγνώρισε ο πιστός λαός, η συνείδηση του πιστού λαού ως άγιες οικουμενικές, και αναγνωρίστηκαν και μερικές τοπικές. Οι άλλες δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν τα αναγνώρισε ο λαός. Εμείς ο λαός κρίνουμε και τις οικουμενικές συνόδους. Σαφώς και είναι και κανονικών και πατερικών. Και ευαγγελικό. Ξέρετε, φορούσε ένα μενταγιόν εχθές ο κύριος Μουστάκης και όταν τον ρώτησε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος τι είναι αυτό το μενταγιόν, ακούστε τι απήντησε. Είναι αυτό που μου έδωσε η οργάνωση Παγκόσμια Χριστιανική Ειρήνη για τους αγώνες μου και το φορώ μετά τιμής. Και θέλω να σας ερωτήσω, γνωρίζετε να μας πείτε ποια είναι αυτή η Παγκόσμια Χριστιανική Ειρήνη, από ποιους κατευθύνεται και ποιοι είναι σκοποί της. Δεν ξέρω, αλλά επειδή μίλησε υπέρ του Πάπα, ξέρω ότι ο παπισμός στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σφαγίασε με τους σουστάσι τα οργανά του, 800.000 Σέρβους ο αδελφούς μας Ορθοδόξος, διότι δεν ήθελαν να γίνουν παπικοί, και το δράμα επίσης της Βοσνίας, των αδελφών μας της Βοσνίας των Σέρβων, οφείλεται πάλι στον Πάπα. Αυτό ξέρω, αυτό δεν το ξέρει ο κύριος Μουστάκης. Και τέλος μίλησε για μια κίνηση νεοορθοδόξων, στην οποία συμπεριέλαβε κάποιον κύριο Ζουράρη,
Τον κύριο Γιαναρά και άφησε και ορισμένα υπονοούμενα και για τον πατέρα Μεταλλίνο βέβαια. Ο Γιαναράς έχει γράψει αιρετικά πράγματα. Έχει γράψει ότι προγαμιαίοι σχέσεις δεν είναι τίποτε. Έχει γράψει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας έκαναν αυστηρούς κανόνες διότι είχαν σεξουαλικά κόμπλεξ. Και μερικά άλλα που ντρέπομαι να πω. Αυτό θα λέω και με επιτρέπετε, με επιτρέπετε. Γράφει και στην καθημερινή κάθε Κυριακή πρώτη σελίδα. Και ο Πατριάρχης ο Βαρτολομαίος όταν πήγε στην Ανατολή πήρε μαζί του το Γιαναρά πήρε. Κάτι θέλετε να πείτε κύριε Κουτρουμπέλη? Ναι, ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός δεν νομίζω τουλάχιστον να σπάζεται την άποψη διότι κάθεται αυτόν εκτός εκκλησίας ότι είναι ορθόδοξος, δηλαδή τώρα ξαφνικά έγινε ορθόδοξος. Το κατηγόρησα και έδωσε μια απάντηση ο κύριος ότι είπε ότι δεν είμαι εγώ ούτε παλαιορθόδοξος ούτε ορθόδοξος, είμαι ορθόδοξος. Θα ήταν αστείο και μόνο να πάρει μια τέτοια θέση. Μα άφησε υπονοούμε, του είπε και μάλιστα λέει εννοείται και εμένα όχι, λέει δεν σας εννοώ, είπε μετά. Τον είχε βρίσκει και παλαιότερα, τον είχε πει και Μαϊντανό τον Καναλιών. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαμάχη, είναι γνωστή, σας παρακολουθούν κάποιες εκπομπές. Ακούστε, ναι. Εγώ θα πω το εξής, ότι ο κύριος Μουστάκης, εκεί που είπε ότι βραβεύτηκε, είναι παρακλάδι της παγκόσμιας διαθρησκειακής κινήσεως, που βέβαια ηγείται, όπως πολύ σωστά διατύπωσε ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο Πάπας. Εγώ κάποια στιγμή... Κατάλαβα ποιοι είναι και επιθύμονται δηλαδή. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η ίδια οργάνωση, είναι αυτή η οποία, θα έλεγα, προσπαθεί να ενώσει μέσα στο τις θρησκείες και τον πολιτισμό. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κάνουμε αναλυτική εκπομπή γι' αυτό και θα δείτε πόσο πραγματικά άμεση αιρετική, δογματική τοποθέτηση έχουν όλα αυτά. Και θέλω να κάνω και μια πρόταση τελειώνοντας, κύριε Κουτρουμπέλη. Μάλιστα. Θέλω να γίνει ένας διάλογος με ανοιχτή ατζέντα, με εκπροσώπους του παλαιού εορτολογίου. Δεν έρχονται, κύριε. Μα το ξέρω επειδή γνωρίζω ότι έχετε απευθύνει. Θα με πούνε σατανιστή, θα με πούνε πάλι σατανιστή. Πρόταση. Θα με πούνε σχισματικό. Όσο όμως αυτοί δεν έρχονται, όσο συνεχίζεται η σιωπή τους κύριε Κουτρουμπέλη, τόσο διαβιέστερα θα αποδεικνύεται ότι δεν έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Μα αυτό είναι της πάση γνωστό και θα σας πω κάτι. Εάν είχαν όλα εκείνα τα θεολογικά επιχειρήματα, να είστε βέβαιος και πολύ περισσότερο μέσα από τους τίτλους και τις πομπόδεις θέσεις που κατέχουν, θα ερχόντουσαν ως εξουσιαστέ του δικαίου, του πνευματικού και του ορθόδοξου δικαίου που θα ήθελαν πλέον έτσι να διαφανεί, όχι να μονομαχήσουν, αλλά πραγματικά να εκτοπίσουν τους αιρετικούς και τους βλάστημους. Αλλά επειδή γνωρίζουν την αδυναμία, διότι όλα αυτά τα οποία εκφράζουν είναι αιρετικά, όχι μέσα από προσωπικές απόψεις και επιχειρήματα, αλλά πατερικά, ιστορικά, μέσα από το πνεύμα της Εκκλησίας. Γιατί δεν έρχονται? Δεν το επιχειρούν. Μήπως μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Και προσπαθούν, ακούστε με, προσπαθούν. Το ότι εμείς δεν μιλάμε με αυτούς, μιλάμε με μάγους, μιλάμε με σατανιστές. Προσεύχονται μόνο τα δόγματα, στο εξωτερικό αναγνωρίζουν ακόμα τους αρχηγούς των προστιταντών και των χιλιαστών. Στην Ελλάδα μόνο δεν δέχονται να συζητήσουν με τους ζηλωτάς ή με τους αγωνιστάς ή με αυτούς που είναι αντικουμενιστές. Αυτοί όλοι είναι επικίνδυνοι. Ακριβώς διότι είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους. Και αν είπα θα ανοίξουμε το φάκελο προδοσία της ορθοδοξίας, οι περισσότεροι θα πάθουν κεφαλικό. Φανταστείτε να μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για διεκδικήσεις των Τούρκων εις βάρος της χώρας και φανταστείτε να έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση το μισό Αιγαίο να το πάρουν ομίμως οι Τούρκοι. Ποιος θα ήταν ο επιγμός? Αυτό αν είναι εσχρότης, φανταστείτε ότι αυτά τα στοιχεία που θα παρουσιάσουν είναι 10 φορές περισσότερα. Κύριε Κοντροπέλη, γιατί το λέτε υποθετικά αυτό? Γιατί δεν είμαστε μόνο Ορθόδοξοι, είμαστε και Έλληνες. Ακριβώς. Ο κύριος Πάγκαλος δεν πρότεινε να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά μας και δεν είπε χάσαμε την Ήμια. Μάλιστα. Και μόνο για αυτή την προδοτική φράση, χάσαμε την Ήμια, έπρεπε αμέσως να καθαριστεί ως υπουργός. Αποκλείεται να καθαριστεί. Η ευτυχία στις μέρες μας είναι σπάνια, ρε τι. Διότι αυτός πήγε μαζί με τον Γιωργάκη στη συγκέντρωση που κάνανε οι Εβραίοι επί την αιτία του υποτιθέμενου και του λεγόμενου ολοκαυτώματος και είπαν και τι δεν είπαν ούτε και εγώ ξέρω. Αγαπητέ μου, την Ελλάδα θα τη σώσει ο Θεός. Αφού περάσουμε κάποια δοκιμασία για τις αμαρτίες μας και για τις ασέβειές μας και για την αμετανοησία μας, τελικώς θα τη σώσει ο Θεός την Ελλάδα. Μην περιμένουμε από ανθρώπους που δεν καταδέχονται καν να αναφέρουν το όνομα του Θεού, ούτε από δεσποτάδες που δεν κηρύττουν μετάνοια στο λαό. Λοιπόν, την Ελλάδα θα τη σώσει ο Θεός, διότι ακόμη στην Ελλάδα υπάρχει ένα εκλεκτό υπόλοιπο ανθρώπων που στενάζουν και διότι η Ελλάδα έδωκε πλήθος Αγίων και μαρτύρων και μεγαλομαρτύρων
Υπάρχουν και 7.000 που δεν έκλειναν το γόνι στο Βάλ, κύριε Σωτηρόπουλε. Υπάρχουν και 7.000 που δεν έκλειναν το γόνι στο Βάλ. Έτσι, μπράβο. Διότι επί εποχής του προφήτου Ηλία, έτσι, και αυτό, μπράβο, αφορά, και τελειώνω, συγγνώμη. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 7.000. 7.000 ίσως είναι συμβολικός ο αριθμός. Όχι, εκεί ήταν 7.000. Εκεί τότε ήσαν. Στην Ελλάδα είναι δεκάδες. 7.000 που είπα εγώ ίσως είναι ο συμβολικός αριθμός. Ναι. Όσον αφορά τώρα τον Οικόδημο, ας μη βασίζεται στους μασόνους φίλους του και τους υποστηρικτές του. Διότι σύντομα, εάν δεν μετανοήσει και δεν δηλώσει δημόσια τη μετάνοια του, και δεν διαθέσει τα δισεκατομμύρια σε φιλανθρωπίες, θα έχει την τύχη των 450 ιερέων του Βάλ επί της εποχής του προφήτου Ηλία, οι οποίοι τότε, όπως και ο Νικόδημος σήμερα, ισχυρίζοντο ψευδός ότι υπηρετούσαν τον αληθινό Θεό, ενώ υπηρετούσαν τον Σατανά. Μαράν αθά, κύριε Σωτηρόπουλε. Κέντρο γονής τράπεζαν οι Εζάβελ. Μάλιστα, κύριε Σωτηρόπουλε. Και ονομάζονταν ιερείς της Εσχήνης. Και κάποτε που πήγα στην Αυστραλία και κήρυξα, και είπα ότι ο Ηλίας ονόμασε αυτούς τους αλαξίους ιερείς της Εσχήνης, παρουσιάστηκαν οι παπάδες εκεί της Αυστραλίας, μερικοί κακοί παπάδες, και είπαν μας ονόμασες, λέει, ιερείς της Εσχήνης. Λέω, ονόμασα αυτούς που λέει ο προφήτης Ηλίας στην παλαιά εποχή, αλλά είχαν τη συνείδηση ότι και αυτοί ήταν σαν εκείνους. Πάντως, στο ερώτημα του τηλεθεατού, σαν φορά για τον κύριο Μουστάκη τις θέσεις, εγώ θα πω το εξής. Ερχόμενος ο ιός του ανθρώπου ρωτάει αν θα έβρει την πίστη. Ούτε πατριάρχας, ούτε αρχιερείς. Διότι αυτοί ίσως στις μέρες εκείνες, πέραν των ολίγων εξαιρέσεων που ίσως και η Εκκλησία να είναι Εκκλησία κατακομβών, στην κατακόμβη δηλαδή υποδιωγμό, να είναι του Αντιχρίστου και όχι του Χριστού και της ορθής πίστης που άφησε ως παρακαταθήκη ο Χριστός. Και για μας Εκκλησίας. Κύριε Κοντρομπέλη, αυτοί οι εξουσιαστές που στηρίζονται στην κοσμική εξουσία και δεν υπολογίζουν λαό, εμάς χριστιανούς μας θεωρούν χαζοχριστιανούς, να ξέρεις. Εμάς υπολογίζουν, μασόνους υπολογίζουν, επιχειρηματίες υπολογίζουν, πλουσίους, εφοπλιστάς, παπικούς, καρδιναλίους. Εμάς τους ολίγους πιστούς ανθρώπους μας θεωρούν αμεληταία ποσότητα, χαζοχριστιανούς, και θα ενωθούν με αυτούς και θα πάρουν και τους ναούς, γιατί είναι εξουσιαστές αυτοί, και θα πάμε σε σπίτια ευσεβών ανθρώπων και σε υπόγεια και σε κατακόμβες πάλι, να τελούμε τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνάμε και να εθρενόμεθα. Και όταν η Εκκλησία επιστρέψει στις κατακόμβες, τότε θα υψωθεί και θα γεννήσει ήρωες και μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και αγίους και θαυματουργούς μεγάλους. Θα σας πω κάτι, μην σας φάρει περίεργο. Με συνάντησε ένας, συγγνώμη και για την έκφραση, γύφτος στη λαϊκή, για να καταλάβουν τι θέλω να πω. Και τι μου είπε. Κύριε Κουντρουμπέλε, μου λέει, πραγματικά σας θαυμάζω και αγαπώ την εκπομπή σας. Θα σας κάνω μια ερώτηση, μου λέει. Εμείς, λέει, οι Γύφτοι, όσο και αν είμαστε παρεξηγημένοι, είμαστε και πατριώτες, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο που νομίζετε είμαστε, και αγαπάμε, λέει, και ευλαβούμεθα την Εκκλησία και τις εικόνες και τους Αγίους πολύ περισσότερο από άλλους που βλαστημούν νυχθημερών. Και μου λέει, έχετε δει μία φορά, λέει, από τόσους χιλιάδες Γύφτους, δεν υπάρχουν ευλαβείς. Έχετε δει, λέει, ένα Γύφτο, ο δεσπότης θα το βάλει δεξιά, να κάτσει, να τον τιμήσει. Όσο ορθόδοξο χριστιανό, αγνό. Με άφησε ευρώτητο τον κύριο Σεντρόπουλο. Δεν ήξερα τι να του πω, τι να του πω. Αφού αλήθεια εξέφραζε ο άνθρωπος. Και του λέω, και τι του απάντησα μετά, έτσι από λίγη σκέψη. Και αν δεν είσαι εδώ, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εκτιμήσουν την μετάνοιά σου, να είσαι σίγουρος ότι θα σε θέσει εκ δεξιών ο ίδιος ο βασιλέας, ο ίδιος ο μέγας αρχιερέας, αιωνίως. Τι άλλο να τον μπορούσα να του πω σε αυτό το πραγματικά κέραιο ερώτημα, το οποίο δεν είχε απάντηση γιατί ήταν ειλικρινέστατο. Οι κοσμικοί δεσποτάδες, κύριε Κουτρουμπέλη, εγώ υπηρετώ 40 χρόνια την Εκκλησία και το ξέρω πολύ καλά. Οι κοσμικοί δεσποτάδες, άμα δουν έναν δήμαρχο, έναν νομάρχη, έναν βουλευτή, έναν υπουργό, έναν εφοπλιστή, έναν πλούσιο, ανοίγει η καρδούλα τους. Εφραίνονται. Παράδεισο έχουν μέσα. Άμα δουν έναν χριστιανό ορθόδοξο, αλλά είναι πτωχαλάκι, άσημος, παθαίνουν αλλεργία. Λένε πότε να απαλλαγούν από την παρουσία του. Είναι δεσποτάδες αυτοί, είναι αντιπρόσωποι του Χριστού. Μόνο τα μυστήρια ισχύουν από αυτούς, επειδή είναι χειροτονημένοι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι συμφορά. Να δοξάζομαι όμως, επαναλαμβάνω, το Θεό, διότι έχουμε και καμιά κοσταριά 25 καλούς επισκόπους. Δεν είναι Χρυσόστομοι και Βασίλειοι,
Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συμμαζεμένοι άνθρωποι, σεμνία, φιλάργυροι, ιεραποστολικοί, εργατικοί άνθρωποι, πιστεύουν στον Κύριο και έχουμε και πολλούς καλούς ιερείς ακόμη. Πάρα πολλούς καλούς. Απλώς, λοιπόν, ιερείς σκέφτε... έχουμε πάρα πολλούς καλούς. Εκείνο που πάλι σπανίζει είναι τα ηρωικά πνεύματα. Έχουμε καλούς ευλαβείς ιερείς που μου λένε χθες πήγα προχθές πήγα σε ένα γάμο εκεί στην Αθήνα. Ήταν 3-4 ιερείς, άγνωστοι σε μένα, αυτοί με γνώριζαν όμως, μόλις μείδαν μέσα στο ναό, ήρθαν όλοι και με εισπάστησαν, με τα δακρύων. Να πω και κάτι που ντράπηκα. Μερικοί έσκυψαν να μου φιλήσουν το χέρι. Εγώ είμαι λαϊκός. Είσαι ομολογητής, λέει, της πίστεως, είσαι ανωτερός μας. Όχι, λέω, εσείς είστε ιερείς, έχετε ιεροσύνη, τελείτε τα μυστήρια, εγώ δεν είμαι τίποτε. Μου ασπάστηκαν το χέρι. Λέω, να έρθω την άλλη Κυριακή να μιλήσω στο ναό σας. Ξέρεις, λέει, αναγνωρίζομαι όλο το δικαιό σας. Το κόστος, κύριε Σεντρόπουλος, το κόστος. Εάν έρθεις, λέει, και μιλήσεις, μας κλάδεψε ο δέσποτας. Το κόστος. Μας κλάδεψε. Δεν έχουμε ήρωες. Ακριβώς. Έχουμε καλούς, αλλά όχι τόσο καλούς, ώστε να μην είναι δειλοί. Να περάσει ο επόμενος γραμμής, παρακαλώ. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πνεύμα δυνάμεως και όχι δειλίας, να δώσει στους ιερείς μας δύναμη από τη δύναμη που έδωκε την Πεντηκοστή, να γεννηθούν ήρωες μέσα στην Εκκλησία που να μην υπολογίζουν κακούς επισκόπους, αλλά να υπολογίζουν τον Χριστό. Παρακαλώ. Ναι. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα κύριε Σοντρόγουλε. Καλησπέρα. Θα αρχίσω από αυτό που λέτε, από τους καλούς επισκόπους. Είπατε προηγουμένως ότι θεωρείτε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είναι ερωτικός. Όχι φρονό, είναι πραγματικά. Είναι. Η απορία μου είναι η εξής. Γιατί αυτοί οι καλοί επίσκοποι δεν κόβουν το μνημόσυνό του? Γιατί δεν είναι τόσο καλοί ώστε να μην είναι δειλοί, το είπα προηγουμένως. Δεν θέλω να έχουν περιπέτειες, διότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κοσμικά είναι πανίσχυρος. Και δεν έχουν την ψυχή, το θάρρος να τα βάλουν με έναν πανίσχυρο κοσμικά Αρχιεπίσκοπο. Είναι καλοί, αλλά όχι μέχρι του σημείου να μην είναι δειλοί. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και τον Φλωρίνη Σκαντιώτη. Ο μόνος που εμήνυσε τον Αυστραλίας από τους αρχιερείς είναι μόνο ο Φλωρίνης. Να σας πω όμως, παπικοί δε θεολόγοι, παπικοί θεολόγοι που μας επισκέφτηκαν στην Αθήνα στα γραφεία μας, ξέρετε τι είπαν? Ο Πάπας, λέει, ο δικός μας, από τους επισκόπους της Ανατολής, μόνο το Φλωρίνης υπολογίζει. Να σας πω κάτι όμως. Σύμφωνα με τις γραφές, όποιος μνημονεύει κυρίωτοντα αίρεση ή κοινωνεί με την αίρεσή του, δεν είναι και αυτός αιρετικός? Όχι, δεν λέει η γραφή τέτοιο πράγμα, ούτε η ιστορία εκκλησιαστική. Υπάρχει ο 15ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου που λέγει ότι ένας κληρικός, εάν ο προϊσταμενός του γυμνεί την κεφαλή, κηρύττει αίρεση, εάν θέλει μπορεί να του πάυσει το μνημόσυνο, εάν δεν το πάυσει δεν αμαρτάνει. Ο δε Φλωρίνης, όπως ξέρετε προετών, έπαυσε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα μαζί με τον αείμνηστο Ελευθεροπόλεως Αμβρόσιο και τον αείμνηστο Παραμυθιάς Παύλο. Βρέθηκαν τρεις επίσκοποι και έπαυσαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα και απεδείχθη ότι ο Φλωρίνης δεν φοβάται. Και τώρα, δυστυχώς, δεν βρίσκονται άλλοι δύο να πάψουν το μνημόσυνο. Δεν βρίσκονται άλλοι δύο ήρωες. Όσον αφορά την περίπτωσή σας με τον αφορισμό, τι θέση έχει πάρει? Έχει πάρει θέση ότι είναι άδικος ο αφορισμός και έπεσε στο κενό και δεν ισχύει τίποτε και μου λέει ανέβα στη Φλόρινα να κηρύξει όλους τους λαούς και στο ραδιοφωνό μου και έχει γράψει και μέσα στη σύνοδο έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και στα περιοδικά του έχει γράψει. Και να σας πω μάλιστα, ο Αυστραλίας είχε δύο εισηγήσεις κάνει στη Μίζωνα και υπερτελή σύνοδο. Πρώτον να καθαιρεθεί ο Φλωρίνης και δεύτερον να αφοριστεί το πνευματικό του τέκνον ο Σωτηρόπουλος. Αλλά είπαν εκεί οι συνοδικοί,
Αν καθαιρέσουμε το Φλωρίνης θα συστεί το σύμπαν. Δεν μας συμφέρει. Ήθελαν δηλαδή να τον καθαιρέσουν, αλλά υπελόγιζαν τις συνέπειες. Θεώρησαν ότι είναι εύκολο πράγμα να καθαιρέσουν το Σωτηρόπουλο το λαϊκό, αλλά και με τη δική μου να αφορήσουν το Σωτηρόπουλο το λαϊκό, αλλά και με το δικό μου αφορισμό, δημιουργήθηκε σάλος από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική. Και όπως είπε ένας Άγιος Επίσκοπος, λέει, βρίσκονται σε λαβύρινθο για το σφάλμα που έκαναν και δεν ξέρουν πώς να βγουν από το λαβύρινθο. Λέω να μείνουν μέσα στο λαβύρινθο και να πεθάνουν από ασφυξία αφού δεν έχουν την ταπείνωση, λοιπόν, να επανορθώσουν το σφάλμα τους. Δεν θέλουν να επανορθώσουν το σφάλμα τους για να μην τρωθεί ο εγωισμός τους. Πάντως ο Άγιος Μάρκος, ο ευγενικός μας, παραγγέλνει ότι πρέπει να φεύγουμε τους εδερόφρονες και να μην έχουμε κοινωνία με αυτούς. Ο Μάρκος ο ευγενικός κατήγγειλε από τους οικουμενιστάς, αλλά δεν βγήκε μέσα από την εκκλησία, να το ξέρετε. Λοιπόν, δεν βγήκε. Αυτό είναι μια παρεξήγηση, όπως λένε. Μέσα στην εκκλησία πολλές φορές παρουσιάστηκαν ιερείς και αρχιερείς και πατριάρχες αιρετικοί και δεν έγιναν σχίσματα, διότι αν κάθε φορά παρουσιάζεται κάθε παπάς και δεσπότης και λέει κάτι αντορθόδοξο, γίνεται και ένα σχίσμα, η εκκλησία θα είχε χιλιάδες κομμάτια, θα είχε διαλυθεί. Λοιπόν, εκκλησιάζονταν οι χριστιανοί, ας κήρυταν αυτοί αυτά που κήρυταν τα αιρετικά, η ιεροσύνη ίσχυε, τα μυστήρια ίσχυαν και όταν γίνονταν σύνοδοι και τους καθερούσαν, τότε διέκοπταν σχέσεις. Αυτά διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία. Όσοι δεν ξέρουν εκκλησιαστική ιστορία, παρεξηγούν μερικά πράγματα. Κάτι άλλο τελευταίο που ήθελα να σας πω. Είπατε στην αρχή ότι η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία. Βεβαίως. Όσον αφορά αυτό, να κάνουμε και τα λόγια μας πράξη. Τι θα λέγατε, ας πούμε, να κάνουμε στην περίπτωση εδώ πέρα του πατρών, ο οποίος έχει θησαυρίσει πουλώντας τον Χριστό. Ναι, να πάτε όλοι να διαμαρτυρηθείτε. Να, πάτε, ακούστε, ο ουρανός διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό. Σε μια σύναξη που μιλούσε για φιλανθρωπία, τον αποδοκίμασε ο Θεός και κόπηκε η αλυσίδα που είχε το σταυρό στο λαιμό του, κόπηκε η αλυσίδα και έπεσε κάτω ο σταυρός και είπαν οι χριστιανοί, σημείο είναι, μιλάει για φιλανθρωπία ο φιλαργυρότατος αυτός άνθρωπος και τον αποδοκίμασε ο Θεός. Ο ουρανός τον αποδοκίμασε. Να πάτε κι εσείς οι πατρινοί να τον αποδοκιμάσετε, να του πείτε να τα καταθέσει όλα αυτά υπέρ των ενόπλων δυνάμεων, υπέρ των πτωχών, μέχρι δεκάρας, και τότε μόνο να τον παραδεχτείτε ως επίσκοπο. Να πάτε να διαμαρτυρηθείτε. Εγώ δεν είμαι από την Πάτρα, είμαι ένας Πάπτιος. Εντάξει. Είστε καλά. Εντάξει, καλύτερα. Λοιπόν, ήδη πέρασε η ώρα. Βέβαια, σας άκουσα που είπατε. Κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή είναι πολύ μεγάλο βέβαια το θέμα και του μνημοσύνου και της ενστάσης, βέβαια και η όρος ένσταση είναι και όρος του δυτικός, θα ήθελα μια φορά κάποια στιγμή και αυτό το θέμα, γιατί βέβαια κανείς άλλος δεν έρχεται, να συζητήσουμε και τα θέματα, ας πούμε, διαχωρισμού ευθυνών, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα, και πώς πρέπει να γίνονται και πώς επιβάλλουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Πάντως το θέμα είναι ότι σήμερα, όχι προσωπική άποψη, κοινή ανησυχία όλων, είναι ότι διερχόμεθα δύσκολες στιγμές. Δυσκολότατες. Οδηγούμεθα σε μια γενική αποστασία και άλωση της πίστεως. Ήδη αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ότι προσπαθούν να αλλάξουν και το Πασχάλιο. Εμένα και... ξέρετε γιατί με αφόρησαν. Βεβαίως, το είπατε. Με αφόρησαν κυρίως. Επειδή δεν μπορούσαν να αφορήσουν τον Μητροπολίτη. Εκτός αυτού. Και αυτό είναι. Επειδή μιλάω εναντίον του οικουμενισμού. Γι' αυτό με αφόρησαν. Αυτό είναι το... Να μου κλείσουν το στόμα. Αλλά εγώ το άνοιξα φαρδύτερο και πλατύτερο το στόμα. Πηγαίνω σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, σε αίθουσες, σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό και λέω περισσότερα από ό,τι θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουν και κάτι αυτοί που μας ακούν, κύριε Σωτηρόπουλο. Ναι. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που θα τα αναλύσω τουλάχιστον και εγώ προσωπικά και εσείς, αν παρίσταση σε άλλες εκπομπές, αναλυτικά τα θέματα πίστεως και κυρίως την προδοσία της Ορθοδοξίας. Πράγματι, σήμερα διερχόμεθα πολύ δύσκολες στιγμές και πλέον ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες. Ο οικουμενισμός, για αυτούς που δεν ξέρουν γιατί να ακούνε τη λέξη, είναι πανέρεση, δεν είναι προσαίρεση. Είναι πανέρεση. Δεν είναι πανέρεση, είναι χειρότερο. Καλά, όπως είναι ανέωρος ο Ιωστίνος Πόποβιτς. Ο Ιωστίνος Πόποβιτς, νέος πατήρ της Εκκλησίας, όντως τον ονόμασε πανέρεση. Αλλά τώρα έχουν προχωρήσει τα πράγματα
και πρέπει να την ονομάσουμε πανθρησκεία. Είναι πανθρησκεία. Διότι οι οικουμενιστές σε πρώτη φάση θέλουν να ενώσουν την Ορθοδοξία με όλες τις αιρέσεις και μέχρι εκεί έχουμε πανέρεση. Πρώτα έχουμε διαχριστιανική κίνηση. Προσέξτε, μάλιστα. Σε δεύτερη φάση θέλουν να ενώσουν το χριστιανισμό με όλες τις άλλες θρησκείες, ακόμη και με την ιδωλολατρία και την δαιμονολατρία, οπότε έχουμε πανθρησκεία. Ναι, η πρώτη ήταν μια χριστιανική κίνηση και συνένωση. Συγκριτισμό, θρησκευτικό συγκριτισμό. Τον κλάδο, ξέρω, γνωρίζω. Και οι τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, ακριβώς ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο μια νέα αίρεση η οποία ξαφνικά είναι επινόηση προτεσταντική όπως ιστορικά τουλάχιστον εκμεριώνεται, αλλά ένα αποδεδειγμένο ότι ιστορικά προέρχεται μέσα από το δόγμα το μασονικό, το οποίο ακριβώς είναι η χειρότερη, χωρίς υπερβολή, δεν μ' αρέσουν οι υπερβολές, σαν θεολόγος που μελετώ ιστορία, γραφές, σας λέγω, είναι ο οικουμενισμός η χειρότερη αιρετική κίνηση από όλους τους αιώνας και από τον αριανισμό, ε. Βεβαίως, η χειρότερη. Διότι αυτή, είπαμε, θέλει να ενώσει όλες τις αιρέσεις και όλες τις ψεύτικες θρησκείες με την Ορθοδοξία. Και είναι η λατρεία. Είναι η ανατροπή των πάντων. Ακριβώς. Και βγαίνει ο κύριος Πανώτης και λέει ψέματα, είναι η κατασκεύαση των παλαιομολογητών, λέει, ο οικουμενισμός. Δηλαδή, πραγματικά. Ο Πανώτης είναι οικουμενιστής. Το ξέρω, κύριε Σεντρόπουλε, αλλά το θράσος ενός ανθρώπου που δημόσια εκμεταλλεύεται το βήμα, γιατί πράγματι σήμερα... Τέτοιους θρασείς τύπους καλούν και μιλούν στα μεγάλα κανάλια, γιατί αυτοί που κυβερνούν τα μεγάλα κανάλια είναι σκοτεινοί άνθρωποι, όργανα σκοτεινών δυνάμεων, και θέλουν να διαλύσουν την πίστη του ελληνικού λαού, αλλά θα διαλυθούν αυτοί. Και αυτό το βήμα, ακόμα που είναι μια φωνή διαφορετική από τις άλλες, σας πληροφορώ, πολεμείται. Το και ήδη σήμερα. Και στοιχεία που έχω, σας πληροφορώ, έχουν κινήσει και οι κορανό για να την κλείσουν αυτή τη φωνή και αυτό το βήμα. Αλλά βλέπω τον κύριο Βαρδαλαχάκη σταθερό μέχρι σήμερα και ελπίζω να είναι και στο μέλλον σταθερός. Εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των όσων λέμε. Απολύτως. Με όλη εκείνη την εγκυρότητα απέναντι στο λαό που μας ακούει. Και παραλαμβάνω ότι δέχομαι διάλογο με πάντα αντιφρονούντα. Και δέχομαι επίσης, για να δικό της κρίσης μου και συκοφαντώ κανένα, να με μηνύσει να φτάσουμε στα δικαστήρια. Και ήθελα να κλείνοντας να πω, βέβαια θα έχουμε και πάλι τον κύριο Σεντρόπουλε την εβδομάδα, ότι αυτή η εκπομπή είναι η φωνή σας. Και η φωνή σας καταγράφεται και ακούγεται και οι παρατηρήσεις σας για να μπορούν να είναι η απόδειξη της γνώμης σας πραγματικά αυτή που είναι και όχι όπως παρουσιάζεται. Καλημέρα. Θα παρουσιάσουμε και μερικά ντοκουμέντα για τις της Αυστραλίας. Την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Σεντρόπουλε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Να είμαι θα καλά, οι ευσεβείς να γίνουν ευσεβέστεροι και οι ασεβείς να μετανοήσουν. Και ο Μητροπολίτης Πατρών, με τον οποίο μίλησα με ιερό πάθος, διότι με πολέμησε ενώ έπρεπε να με υπερασπίσει, διότι εγώ τον Κύριό μου υπεστήριξα και την πίστη, λοιπόν, να φωτιστεί από το Θεό και να μετανοήσει και να σωθεί και αυτός, γιατί κανείς δεν αντέχει στην κόλαση. Όλοι να σωθούμε. Ο Θεός θέλει πάντα σαν τρόπο σωθεί και οι άνθρωποι του Θεού θέλουν να μετανοήσουμε και να σωθούμε όλοι. Ψύχρεμητε να τριχιάσετε, θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι. Right,
απευθύνομαι σε εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ίσως ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι θα ανατριχιάσετε, θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας